Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με Τρόικα. Σήμερα Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου. Πολύ ωραία Παρασκευή. Πάρα πολύ ωραία Παρασκευή. Ωραίος καιρός, ωραίο περιβάλλον, ωραίες συνθήκες, ωραίο κλίμα. Για 13η συνεχόμενη φορά. Πάρα πολύ ωραία μέρα. Έτσι είναι, συνάδελφε. Άμα ενοχλώ να φύγω, άμα έχεις δουλειά. Όχι, άμα... Λέω ότι για 13η συνεχόμενη φορά είναι μια πολύ ωραία μέρα. Όχι. Σου περνάει αδιάφορο, αυτό που έχεις το υποτιμάς, δηλαδή... δεν σε νοιάζει. Άσε μη τυχόν που εσύ και κάποιοι άλλοι περιμένεις να έρθει και η στραβή, γιατί βαρέθηκες αυτό το κλίμα. Σε κουράζει αυτό το κλίμα. Θέλεις την γκρίνια. Δεν μπορείς, αρρωσταίνεις χωρίς γκρίνια. Ναι, εσύ και κάποιοι άλλοι. Που τα λέγαμε εμείς για τον Λουτσέσκου. Τα λέγαμε εμείς. Άκουσα έναν προνωρίτερα στο Κωστή. Φίλε Κωστή, λέει, εγώ βλέπω ότι κερδίζουν οι παίχτες. Χάνει ο προπονητής, οι παίχτες κερδίζουν όμως. Έχουν την ποιότητα, έχουν ατομικές ενέργειες που λένε και κάποιοι άλλοι. Μόνο ατομικές ενέργειες βάζει ο Παγκόλ. Μόνο ατομικές ενέργειες, ναι. Βρέσουμε μια ατομική ενέργεια, ρε φίλε. Όπου είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν έχει ατομική ενέργεια. Οι ακραίοι του ΠΑΟΚ ειδικά, οι ακραίοι είναι να τους πάει. Να μην πω τώρα καμιά κακή κουβέντα, πάμε παρακάτω. Μας χαμηλώνεις κιόλας, μας χαμηλώνεις. Δυνάμωσε ένταση στο μικρόφωνο. Γράφει εδώ ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος λέει ο Σωτήρης Λάζαρε, ότι λες αυτά. Με μηνύματα επικοινωνούμε αρχικά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου, ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Τηλεφωνικά τα λέμε λίγο μετά τις 11, σε καμιά ώρα από τώρα δηλαδή, στο 2310-287-888. Έτσι που λες με τις ατομικές ενέργειες. Δεν υπάρχει. Α, λίγο Πέλκας όποτε είναι καλά. Και από εκεί πέρα, τσούκου 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 τσούκου, να βγει κάτι από ομαδικά για να γίνει η δουλειά. Μακ. Λιμιός. Εντάξει. Ο Κάμπος, και αυτό, είναι στο γύρω-γύρω, άμα πλησιάσει περιοχή, χαιρετίσματα. Ο Πέλκας, ο Μπίσεσβαρ, παλικάρι να είναι καλά. Με τις πάσες του, ο Πρίβιτς, ατομική ενέργεια, ο Πρίβιτς. Πότε. Ένα στην Ξάνθη έβαλε, ατομικό, και από εκεί πέρα όλα είναι, δουλεύει η ομάδα. Ο Καντού. Ατομικές ενέργειες, λέει ο Πάουκ. Τι τραβάμε, ρε. Να ανέβει ο Βιερίνια, εκεί, μπάσκε. Μπάς και γιατί, τέλος πάντων, η ζωή συνεχίζεται με τις ατομικές ενέργειες, με τα λέγαμε εμείς για τον Λουτσέσκου, τα λέγαμε εμείς, τα λέγει όλη η πόλη, για τον Ρουμάνο προπονητή, ευχαριστώ. 13 συνεχόμενες νίκες, ότι... ποιο ρεκόρ περιμένεις εσύ, το Άγγελο να σπάσει το Άγγελο, αυτά εκεί το πας. Τη Στούμπα στο ρεκόρ, να σπάσει τη Στούμπα στο ρεκόρ. Το απόρθητο, ναι. 17 νίκες στην Ευρώπη. Και πόσο θα φτάσει. Ευρώπη αποκλείστηκε, θα πεις ότι έχεις. Και πόσο θα φτάσει να με τα πάρεις όλα. Αν είναι τρεις κοινές τέτοιες αυτά, ντροπή. Ναι, ναι. 15 πρωτάθλημα, 2 Ευρώπη. 17 και κύπελο, 4. Μαζί με τη Λιβαδιά. 4, 21 δηλαδή. 21 νίκες σε 21 παιχνίδια εντός έδρας. Μάλιστα. Εντάξει, μπορεί, πιθανό είναι, πιθανό είναι. Δεν είναι μακριά. Τι έχεις από εδώ και πέρα εντός έδρας δηλαδή. Ολυμπιακό ΑΕΚ. Τον ημιτελικό. Δευτέρα πρωί θα το έχουμε εδώ μετάδοση. Ναι. Πανιόνιο έχεις. Πλατανιά έχεις. Και άλλα έχεις. Ξάνθη έχεις. Δύσκολο παιχνίδι Ξάνθη. Ναι, πολύ δύσκολο. Και Λάρισα τώρα. Η Ξάνθη πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο φίλε. Ξάνθη είναι καλοδουλεμένη στρωτή ομάδα. Ναι, βέβαια. Αλλά εμείς βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όπως θες. Και τώρα είναι η Λάρισα. Ο μόνος που έπαιζε χθες ήταν αυτός με τη σημαία. Πετυχημένο είναι η αλήθεια. Πω! Έτσι να μάθεις άλλη φορά, άλλη φλακίες. Τι έφερε, μωρέ! Χωρίς ζάχαρη, είπα.
Να μην σε σου βάλει ζάχαρη. Γιατί ρε. Τι. Έτσι, γιατί. Τι αλήτης είναι αυτός ρε. Όλη την πίκρα που παίρνει κάθε φορά που παίζει ο ΠΑΟΚ μου τη στέλνει στον καφέ μου την έστειλε. Γιατί πίκρα. Γιατί παίρνω πίκρα κάθε φορά που παίζει ο ΠΑΟΚ. Γιατί περιμένεις ο Φουκαράς να γίνει καμιά στραβή. Δεν περιμένω καθόλου. Ξέρω πού μπορεί να γίνει η στραβή, ξέρω πού δεν μπορεί να γίνει η στραβή. Τουλάχιστον ένα ποσοστό 90%. Mm. Στραβή ξέρεις λοιπόν εσύ. Για τον ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει μόνο στο ΠΑΟΚ και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Το έχω πει εδώ στραβή, και πάρα πολύ. Τι στραβή, στο ντέρμπι. Στραβή θα είναι. Αστέρας. Μέχρι στιγμής ο Αστέρας. Παναθηναϊκός θα περάσει άνετα. Αν είναι να πάρει το πρωτάθλημα, να κερδίσει και μέσα να πάρει το πρωτάθλημα. Τι. Σου λέει δεν είναι ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός, είναι ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ. Αν θες νίκη εσύ για να πάρει το πρωτάθλημα, θα την πάρει. Έτσι. Μέχρι στιγμής έχω βγει. Λέει αυτός που κοροϊδεύει. Σε όλα τα προγνωστικά για πρωταθλητές Αυγούστου. Το... Εγώ. Κοροϊδεύει. Άκουγε σε μένα. Πρωταθλητές Αυγούστου είστε. Περίμενε. Έβγαινε και κοροϊδεύε. Από τον Ιανουάριο μας λέει το πήρατε. Για μένα, εγώ να λέω πρωταθλητές Αυγούστου. Ο πρώτος ήταν. Πρώτος. Ποτέ. Αυτός μια ζωή πρωταθλητές Αυγούστου και μας πρίξατε και χαχαχά και πρωταθλητές μεταγραφών. Και το έλεγα διότι έδιωξε τον Αύγουστο τον προπονητή και πήρε άλλον. Ναι, ναι. Και ο Ολυμπιακός τον έδιωξε και τι πήρε. Σε κορόιδευα για την Έστερσουτ, όχι, όχι για το πρωτάθλημα. Πολύ καλή Έστερσουτ. Πώς χάθηκε εκείνο το μάτσο, φίλε. Πώς χάθηκε εκείνο το παιχνίδι, ρε φίλε. Μα δεν κάναν φάση αυτή, ρε φίλε. Το είπα εκείνη την ημέρα. Ότι το γεγονός δεν θα έχεις Ευρώπη σου δίνει πλεονέκτημα για το πρωτάθλημα ενάντια των άλλων. Ρε, δεν κάνανε φάση αυτή. Δεν ήταν η ομαδάρα που εμφανίστηκε μετά τότε. Δεν ήταν. Αλλά. Τέλος πάντων. Δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω. Κύπελλο Ελλάδος λοιπόν με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει και στον Ατρόμητο χωρίς να είναι καλύτερος. Προβληματικός ήταν. Στο κέντρο υπάρχει πρόβλημα, αλλά αυτά στα αφήσουμε για άλλες εκπομπές. Κέρδισε λοιπόν, προκρίθηκε και άρα έχουμε τετράδα. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Λάρισα Πανιώνιος. Δευτέρα πρωί. Είναι πριν το ΠΑΟΚ Λάρισα του πρωταθλήματος. Χθες στο Περιστέρι και ο κύριος Κούγιας. Ως άλλος καλογεράς κατασκόπευσε τον αντίπαλό του, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι είχε πολλές γνώσεις. Τώρα το ότι ο ΠΑΟΚ είχε άλλη δεκάδα κτλ. Δεν μετράει. Ο γνώστης και αυτός που πραγματικά ξέρει και νιώθει από ποδόσφαιρο, καταλαβαίνει πράγματα. Ακόμα και λείπει ο Βιερίνη, ο Μαουρίτσιο, ο Κάμπος, ο Πρίγιοβιτς κτλ. Άμα έχεις έμπειρο μάτι και είσαι από κοντά, όχι από τηλεόραση, είσαι από κοντά και χάνεις την Τσικνοπέμπτη με όλα τα ωραία της, μπορείς να δεις και να διαπιστώσεις πράγματα και να πας μετά με τον προπονητή και να συζητήσεις και να δεις πού πονάει ο ΠΑΟΚ. Πού πονάει ο ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος πονάει. Εσύ πονάς πάνω από όλους. Ο Ατρόμητος πονάει. Εσύ πονάς μέρα. Βρες μου τα αμυντικά χαφ και στα δύο γκολ. Πρωί, βράδυ. Ποτέ τον γκολ αυτό δεν θα το δώσει. Τα δύο γκολ αυτά δεν θα δώσει ποτέ η ΑΕΚ. Ναι, ναι, ενώ τα αμυντικά του χαφ του ΠΑΟΚ πετούσανε. Ζάχαρη. Μια χαρά καλύψανε. Γιατί, μια χαρά. Γιατί. Ζάχαρη, σε παρακαλώ. Καλά τον έκανες. Θέλει συνάντηση με την ΚΕΔ η ΑΕΚ. Άλλο πάλι. Καλό. Γιατί ρε παιδιά. Καλό. Εντάξει, ο οπαδός του μήνα στην Ευρώπη είναι ένας, έτσι. Ο οπαδός του Ατρομήτου με την τεράστια σημαία του βοηθού. Είναι πολλές ερωτήσεις που την έβαλε μετά. Τεράστιος, ρε παλίκα, και κάνει σωστή. Εξεφτέλησε. Ναι, ναι. Και κάνει σωστή υπόδειξη. Στο τέταρτο λεπτό είναι στην ευθεία και σηκώνει κανονικά μαζί με τον βοηθό. Κλαίω, εντάξει. Αδερφέ, να σε γνωρίσουμε. 2-31-0-287-888. Γεννάνε και τα κοκόρια σου, έτσι. Ναι, ρε Μάρι, ναι, ξέρω. Γεννάνε και τα κοκόρια σου. 13 σε αυτό το match, δηλαδή ναι, παίρνει ναι. Το match. Το παίρνει το match, περιμένει κι εσύ κάτι να γίνει, να τραβώσει. Όχι, να εσύ περίμενε. Εσύ περίμενε. Κάτι περιμένει κι εσύ όλο το διάστημα, εσύ αλλά. Εσύ περίμενε. Ο Ρουμάνος δεν καταλαβαίνει. Απλά μπουσουλάτζες και ούμπιδες χθες είναι πιο καλά να παίζα εγώ. Δεν είπα, όταν στο σύγχρονο το ποδόσφαιρο. Κάποιον το κέντρο του ΠΑΟΚ. Απουσιάζουν τα εξάρια, κλείσει το μαγαζί, φύγε, πήγαινε κάπου αλλού. Ο ΠΑΟΚ χωρίς εξάρι παίζει. Καλά, εντάξει τώρα. Στα πιο πολλά παιχνίδια. Εντάξει τώρα, τέλος πάντων. Και βλέπεις τι γίνεται. Καλά, μορτοβάτι. Το μάτς βασικά ήταν τελειωμένο το πρώτο μάτς πρόκριση. Εντάξει, οκ, δεν τίθε θέμα. Σαν σήμερα έφυγε ο Παναγιώτης Κατσούρης πριν από 20 χρόνια. Θεός χωρίς το παλικάρι. 20 χρόνια. Από την ημέρα που σκοτώθηκε εκείνο το βράδυ της Δευτέρας, αν θυμάμαι καλά, ο Κατσούρης. Βράδυ ή από... Βράδυ, 9-10 η ώρα ξέρω εγώ, μετά από ένα παιχνίδι 5x5, που δυστυχώς
ανέπτυξε ταχύτητα, του φύγει το αυτοκίνητο και αυτό ήταν μοιραίο. Λένε πολλοί τότε συμπαίχτες ότι θα είχε μια καταπληκτική καριέρα. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν είχε. Εντάξει. Ελπίδων έπαιζε, έτσι. Εθνική ελπίδων έπαιζε. Ναι, εντάξει. Θεός χωρίς το παλικάρι. Αυτό δεν ναι. Το. Ναι. Με εξαίρεση κάποια φαινόμενα, ας πούμε. Duncan Edwards, παράδειγμα, United. Για τους άλλους να πεις. Γιατί ξέρεις κάτι. Φαντάζεσαι να έφευγε, χτυπάω ξύλο. Να είναι γερό το παιδί, έτσι. Ο Φορτούνης. Τι θα έλεγες πριν δύο χρόνια. Έφυγε ο Φορτούνης, ο Κώστας, το παιδί ήταν το μέλλον του, θα ήταν ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Παρά... Λέω ρε παιδί μου, και το παιδί είναι ότι πιο στάσιμο, ότι πιο. Κατάλαβες. Κατάλαβες, Εσωτήρη. Όλοι κατάλαβαν, μόνο εσύ δεν κατάλαβες. Το παιδί να είναι γερό, ανάβολα μπάδα, δεν έχουμε το παλικάρι τίποτα. Αλλά αν είχε πεθάνει. Άκου τι λέει, να σε ακούσει ο Φορτούνης, να σου δώσει μια μπουνιά ανάμεσα στα μάτια. Ο Φορτούνης. Να σε ξαπλώσει κάτω. Εμένα. Καταρχήν δεν χρειάζεται μπουνιά να σε δώσει, ένα φού να σε κάνει, θα πέσει κάτω. Εσύ κατάλαβες τι είπα. Ο Σωτήρης δεν το λένε αυτό, ρε. Ναι, ο Σωτήρης γιατί κατάλαβε. Relax, δεν το λένε αυτό. Δεν τι να έλεγα εγώ, αν φύγεις. Αν είχε πεθάνει, λέει. Αν... τι λέει. Τι να πω, ρε φίλε, ότι αν φύγεις τώρα σήμερα, εσύ να πω έφυγε, θα γινόταν σίγουρα μια μέρα στο BBC διευθυντικό τέλεχο, ο Τσαλτίδης. Δηλαδή μας κυνηγήσουνε. Κατάλαβες να σου πω. Ότι θα σε κυνηγήσουν. Να ήσουν ο Γιάννης Γιακογιάννης στα 35 σου 33 που κάνει μπαμ, φαινότανε. Να πω ναι, έφυγε ο Γιάννης Γιακογιάννης. Γερός για να έχει ο άνθρωπος. Να το πω. Ο Ryan Giggs, ναι. Ο George Best στα 21 του, ναι. Ο Duncan Edwards που έφυγε στα 19 στο ατύχημα του Μονάχου, ναι. Είχαν πει ήδη Γερμανοί, Ιταλοί, Άγγλοι δημοσιογράφοι ότι το παιδί είναι φαινόμενο. Θεός χωρίς το παλικάρι, ας πούμε. Αυτά. Λοιπόν, χαίρομαι που δεν έχουμε κανένα διαγωνισμό, δεν δίνουμε τίποτα. Όχι. Γιατί θα. Δώσε εσύ. Άντε, ξεκινάμε. Έχουμε τρεις διαγωνισμούς που είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι και για τους τρεις και λογικά θα πέσει ξύλο. Έτσι. Λοιπόν, είναι για απόψε και για αύριο Σάββατο. Μια φωτογραφία ο Ρουμάνος, ρε. Μια φορά και εδώ και στους άλλους. Μια φορά, ρε. Μπαίνεις. Βάλε το φουκάρα. Το Ρουμάνο, ε. Μπαίνεις. Το. Ποιο το λέω, το Μιρτσέα, ε. Γιατί πλέον είναι κοινό μυστικό. Είναι κοινό μυστικό ότι ο Μιρτσέα. Αυτά που ακούω τελευταίες 7-8 μέρες δεν λέω τίποτα εδώ, άστο. Μάρι καλύτερα. Για Μιρτσέα. Για να μην ξεφτιλιζόμαστε. Για Μιρτσέα, τι να ξεφτιλιζόμαστε. Ναι. Άμα σου πω και από ποιους τα άκουσα τώρα. Από τον Ιβάν, από τον Γιώργη. Μιλάμε για Παοκτσί, όχι από Αριανό και από Ερακλειδέα και από Ολυμπιακό, έτσι. Ναι. Για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου τώρα όμως, άστο. Καλά που ήρθε ο άνθρωπος και είδε δύο πράγματα. Όχι ρε, Φόλα Ρασβάνη με το ξέρεις. Τον είχε από την αρχή αυτόν, θα ήσουν τώρα μπροστά 10 βαθμούς. Καλά που ήρθε. Από την αρχή τον είχε. Εδώ είναι από την αρχή. Κάτω της προετοιμασίας, λέει. Δεν είναι από την αρχή. Χάθηκε η προετοιμασία. Δεν είναι από την αρχή. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, για απόψε. Προσέξτε λίγο, τηλεφωνική είναι η διαγωνισμή, έτσι. 2-31-0-287-888. Καλείς, λες καλημέρα, Μαριλής, και στα γρήγορα λες τι θέλεις. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Η πρεμιέρα, η ηλίθιοι του Νίλ Σάιμον από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Παίζεις. Πού? Παίζεις. Δεν παίζω, όχι. Πού? Στο κλειστό θέατρο. Προσέξτε, στο κλειστό δημοτικό θέατρο Σικαιών, Ρίγα Φεραίου και Μεγάρων 16 στις Σικαιές. Απόψε, σε ένα πανέμορφο θέατρο, είναι στα πλαίσια της εργασίας του Κρατικού Θεάτρου. Η παράσταση θα κάνει τη γύρα σε πολλά θέατρα δημοτικά του νομού Θεσσαλονίκης. Πού έχει κλειστό Σικαιές? Ξεκινάει κλειστό δημοτικό θέατρο Σικαιών, Ρίγα Φεραίου και Μεγάρων 16. Δεν μπορεί να ψέματα οι άνθρωποι να γίνουν ρεζίλ. Πρεμιέρα έχει απόψε. Κλειστό θέατρο, κλειστό θέατρο Σικαιές. Ναι, να πω την αμαρτία μου. Το ανοιχτό έξερα κι εγώ. Το... Στο οποίο έχω πάει και με το δασκαλάκι. Λες να είναι. Δύο φορές πήγαμε σωτήρι. Ή μία. Μία, έτσι. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Και άλλη μία δεν πήγαμε ρεζί με σένα. Όχι. Με άλλον ήσουν. Όχι. Για λέω για σωτήρι. Άλλη για... παράσταση. Έχω πάει για σε live με τον Παναγιώτη, σε live μετά. Όχι. Ναι. Για θέατρο μιλάω. Με το σωτήρι έχω πάει μία φορά. Εντάξει, okay. Λοιπόν, η ηλίθιοι είναι απόψε, ώρα 9, στο Δημοτικό Θέατρο Σικαιών. Το κλειστό, έτσι, όχι το ανοιχτό, να παγώσει. Αριστούργημα του Νίλ Σάιμον, πολύ πολύ γλυκόπικρο γέλιο, δείχνει το πόσο ο άνθρωπος όταν συνηθίσει να είναι ηλίθιος αρνείται πεισματικά την πραγματικότητα και ζει σε μια άλλη πραγματικότητα που τον βολεύει ως ηλίθιο. Σκηνοθετεί ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, πολύ πολύ καλή ηθοποίη, Έκτορο Καλούδης, ο Τάσος Μπεζερκιανίδης, ο Βασίλης ο Σπυρόπουλος, η Γιολάντα η Μπαλαούρα, η Κλειώδανά η Οθονέου, υπέροχος θείασος, που για ένα μήνα, ενάμιση, θα περιοδεύει στη Δημοτικά Θέα του Νομού Θεσσαλονίκης. Απόψε, δύο μονές, Bad Movies, Λαϊβάρα, στον πολυχώρο Wii. Πώς λέγεται ο δρόμος εκείνος που ανεβαίνει με την εισίδα προς το Παρέντε Σπορ? Από το Δημαρχείο ευθεία πάνω, το ξεχνάω όλο. Πώς λέγεται, με την εισίδα. 3 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, ρε φίλε. Έλα, ρε, εσύ.
Μια ζωή ξεχνάω την 3η Σεπτεμβρίου. Μπράβο. Στο Πολυχώρο Wii λοιπόν η Bad Movie θα γίνει κόλαση απόψε με δικά μας παλικάρια Sentiment Bruce. Ο Μιχαήλ Άγγελος που κάνει εκπομπή εδώ πέρα στο Λίμπερο. Reverend Beast και μια ακόμη μπάντα την οποία ξεχνάω, ζητώ συγγνώμη. Και για αύριο Σάββατο δύο διπλές προσκλήσεις. Αφέντης και δούλος το Αριστούργημα του Λέων Τολστόη στο Θέατρο Αθήνεων με Δημήτρη Λιγνάδη προσκυνό και με Γιώργο Νανούρη ψιλοπροσκυνό και μουσική του Λόλεκ ώρα 7. Για αύριο, Σάββατο, 7 η ώρα, Αφέντης και Δούλος με Δημήτρη Λιγνάδη και Γιώργο Νανούρη, παραστασάρα. Απόψε είναι η πρεμιέρα. Στην Ξάνθη που είναι με κοντομάνικα χθες το τσίκνισμα, έχει τόση ζέστη. Πάνω στο τσίκνισμα. Αφρικανοί μπορεί να είναι και. Ίσα ίσα δεν κρύβουν περισσότερο οι Αφρικανοί. Το Facebook λέει τις τελευταίες ώρες δοκιμάζει την αρνητική ψήφο στα σχόλια. Έχει να γίνει από αρνητικούς στο Facebook. Μόνο αρνητικοί υπάρχουν. Έχει να γίνει. Α, στην αρχή λέει θα το είναι δοκιμαστικά, θα το χρησιμοποιούν μόνο οι moderators των σελίδων. Εντάξει. Αυτό το κάνω πάνω. Δηλαδή είναι αυτό το συν και είναι και το downvote. Χαμός θα γίνει. Δημήτρη, μάρκα δικά μας μηνύματα. Θα γίνω πρώτος σε χτυπήματα γενικά σε όλα τα site. Από τις παοξίδες που θα κάνουν στα κείμενά μου κάτω. Και παιδιά, ένα θέμα το οποίο δεν προλάβαμε να το βάλουμε χθες. Το είδαμε το είδα εγώ γύρω στις 11.30 ώρα, 12 παράλληλο. Τι θέμα να βάλεις τώρα. Είναι, συγγνώμη, είναι σοκαριστικό γιατί είναι επίσημο στοιχείο, έτσι. 80, το κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο, αλλά... 80 με 100 Γερμανοί χάνουν τη ζωή τους στο χρόνο εξαιτίας του αυνανισμού. Προβληματίστηκε. Για τους Έλληνες δεν ισχύει. Δεν με φαντάζομαι να πεθαίνω από αυνανισμό. Είσαι Έλληνας γι' αυτό. Εμένα με φορτώνει η υγεία, δεν ξέρω. 887, καλημέρα σας, respect στον σημειοφόρο του Περιστερίου. Ένα από τα καλύτερα τρόλ στα ελληνικά γήπεδα. Αν δεν το δέχεστε, μάλλον έχετε ενοχές. Ναι, τεράστιο. 887 μηνυματάρα, ναι, εννοείται. Εννοείται. Το εντόπισε πρώτος εκεί που το βλέπαμε ο Άξιο Γιατρός, που είναι κομμουνιστής και πάω. Εδώ το πανό στα ρώσικα τι γράφει. Ό,τι έλεγαν οι Ολυμπιακοί για κλόνου, για σαβίδι κτλ. Οι ίδιες εκφράσεις. Για διάβασα λίγο, Χρήστα, τόσο μπορεί. Για να διαβάσει, ρώσικα ρε σου λέει. Αν μπορεί. Για χαλίφι και κλόουν. Και θα σας τελειώσουμε και θα σας κάνουμε. Πες, τι λέει. Αυτό, τον μην, το αυτό. Πες, σήμερα θα σας τελειώσουμε. Εσένα, το χαλίφι και τον κλόουν του ποδοσφαίρου, κάτι τέτοιο. Ό,τι έλεγε ο Καραμπαπάς πριν λίγους μήνες. Αυτά το ξέρεις εσύ ή το μεταφράσανε. Το μεταφράσανε. Α, συγγνώμη, είναι κάποιες λέξεις ρώσικες που τις ξέρεις, παιδί, με αυτό, γι' αυτό ρώτησα. Το κλόουν φαίνεται, να το. Το μάθες, το είδες. Το είδα τώρα. Είναι. Κλόουνα. Ο αδερφός μου, Παοκτσής, 107. Φουτμπόλα είναι η τελευταία λέξη. Α, φουτμπόλα είναι ποδόσφαιρο, το λέω εγώ. Πάοκα, ο Πάοκ. Χαλίφα. Αλήθεια, λέει Χαλίφα. Εγώ σου είπα Χαλίφα, ναι. Μήπως λέει Queen Latifa. Μάλιστα. Μάριε, θέλω σχόλιο για την δήλωση. Είναι εμετικό το πανό. Εμετικό χαρακτηρίζεται αυτό. Εμετικό, άμα βρει, εμετικό χαρακτηρίζεται εδώ. Απλά είπαμε ότι συμπίπτουν οι εκφράσεις με αυτά που έχουν υποθεί από άλλους. Άρα είναι εμετικό. Και οι δικές σας συμπίπτανε με κάποιες της οποιασδήποτε ομάδας που ορθώς ξεφώνησε τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι αν συμπίπτουν με αυτά που λένε οι Ολυμπιακοί, αν σωστά τα λένε. Ποιο το θέμα λέει, μωρέ, είναι. Ότι ένας είναι κλόουν. Δηλαδή είναι πολύ εξειδικευμένο, πολύ ιδιαίτερο. Και αν το πεις για κάποιον. Και σαν επάγγελμα. Το να το ξαναπεί μετά από λίγο καιρό ένας άλλος είναι κάπως, αυτό σου λέω. Θα σου πω το εξής. Το ζήτημα είναι. Ας το κλόουν στην άκρη. Το ζήτημα είναι αν λένε κάτι οι Ολυμπιακοί. Και μετά το λένε και κάποιοι άλλοι. Το θέμα είναι αν αυτό το κάτι είναι αλήθεια ή αν επειδή το είπαν οι Ολυμπιακοί δεν μπορεί να το λέει κανένας άλλος γιατί θα ταυτίζεται με τους Ολυμπιακούς. Το κλόουν σου λένε πολύ ιδιαίτερη έκφραση. Ξαναλέω. Πολύ ιδιαίτερη. Άσε το κλόουν στην άκρη. Υποτιμητικό. Μα εκεί στηρίζεται το πανό. Άσε το πανό στην άκρη. Σου λέω. Για επικοινωνία, σου λέω για οτιδήποτε. Γιατί πάντα όταν λέμε κάτι για τον ΠΑΟΚ, δεν απαντάτε σε αυτό το οποίο λέμε, την εντός εισαγωγικών κατηγορία. Το πιο έντυπο. Το κλόουνε! Άντε πάλι με τον κλόουν. Καθυστερημένο είσαι. Αυτό γράφει το πανό. Σου λέω, άστο το πανό! Τι να αφήσω αυτό, ναι, δεν θέλω. Άστο το πανό, τελείωσε. Άλλο λέει, άλλο αυτό, άλλο λέει τώρα. Ναι, άλλο τελείωσε το πανό. Σου λέω. Λέω κάτι εγώ κατά του ΠΑΟΚ. Το οποίο το έχει πει και ο Καραπαπάς, ή το έχει πει ο Μαρινάκης, ή το έχει πει ο Γαύρος. Ναι. Το θέμα είναι. Είναι μερικές εκφράσεις πολύ ιδιαίτερες. Ας τις εκφράσεις, ρε φίλε. Άλλο σου λέω, βάλε μια καινούργια συζήτηση.
Το θέμα είναι αν αυτό που λέω είναι πραγματικότητα ή επειδή το έχουν πει και αυτοί, αμέσως λέτε ένα. Είστε ίδιοι με τον Ολυμπιακό, ταυτίζεστε με τον Ολυμπιακό και δεν απαντάτε επί της ουσίας. Γι' αυτό σου λέω. Τι να απάντησε επί της ουσίας, μου, τι να πεις επί της ουσίας. Τι να πεις. Λέω, ευνοεί το ΠΑΟΚ από τη διαιτησία. Κατευθείαν δεν λες αν ευνοείται ή όχι. Αυτό δεν κάνεις συζήτηση γι' αυτό. Αυτό γενικό μπορεί να υποθεί από οποιονδήποτε. Δεν κάνεις ρε φίλε. Όταν έχει υποθεί κάτι πολύ συγκεκριμένο, εκεί είναι το πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι ο νέος Χαλίφης. Εσύ δεν συζητάς για το αν είναι ή όχι, να μου αποδείξεις, να μου αποδείξεις με στοιχεία ότι δεν είναι. Αποδείχθηκε. Ή τα επιχειρήματά σου. Λέτε ένα. Η προπαγάνδα του Ολυμπιακού. Θα μου πεις εδώ έχουν στηθεί ολόκληρα project και ολόκληρα ραδιόφωνα πάνω σε αυτό. Με την προπαγάνδα και τα λοιπά του Ολυμπιακού, ποτέ του Παναθηναϊκού βέβαια και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Είναι στήσει, δεν λέω για σήμερα. Δεν λέω για σήμερα, φίλε. Δεν λέω για σήμερα. Για σήμερα όντως δεν μπορεί. Μέρα Ο καλός. Λοιπόν, επιτακτική ανάγκη για το VAR, έτσι, και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ στο 66 δεν βάζω χέρι στη φωτιά αν η μπάλα πέρασε το... επιτακτική ανάγκη για το VAR. Και γίνεται η φάση, λοιπόν... Δημήτρη, άμα να γελάμε με οτιδήποτε, να σηκωθούμε να φύγουμε, να κάνουμε ή να μιλάμε για χαβαλά, να μιλήσουμε για το θέατρο. Έχουμε εδώ ωραία πράγματα, να συζητήσουμε για θέατρο. Εσύ, αν βάζεις στο σπίτι σου ότι δεν πέρασε η μπάλα... Βάζει το σπίτι σου εσύ ότι δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Το βάζει στο σπιτάκι σου. Και δύο οικόπεδα που έχω στείλει. Εγώ το δικό μου δεν το βάζω. Επιτακτική λοιπόν η ανάγκη. Εσύ μου το βάζει καλύτερα γιατί το έχει βάλει πολλές φορές και θα στο πάρουν στο τέλος. Εντάξει, Δημήτρη, το να γελάμε όμως. Να γελάω και εγώ, να γελάω θέλω. Να βάζουμε ωραία, έχουμε ωραία. Να μιλήσουμε για άλλα πράγματα, να γελάμε. Έχει ωραία θεματάκια. Να δω αυνανισμός, Γερμανοί πεθαίνουν να κάνουν. Εκεί πίστεψε ότι κάτι μπορεί να γίνει, ε. Εκεί λες μπάμα, ρε σημαλεζά, γιατί πα στη γραμμή και κάτσε. Φίλε, ο Κοτσόπουλος το παιδί είναι πολύ. Η επόμενη σου αγορά είναι. Ο Κοτσόπουλος, φίλε, όταν τον είπε ο Αλέξης Αβόπουλος το καλοκαίρι, κοροϊδεύανε κάτι. Όταν τον ανέφερε. Τι, για τον Άρη. Σε τι πράγματα. Ναι, για τον για Άρη, στόχο τον του Άρη. Να πάει να τον πάρει ο Άρης και τα λοιπά. Ποιος κοροϊδεύσε χωρίς να το ξέρω. Εγώ προσπαθώ. Και κάθεσα, δεν το άκουσα. Αλλά δεν συνηθίζω να κοροϊδεύω για άνθρωπο που δεν ξέρω τι να πω. Δεν το ξέρω το παιδί. Εγώ να πω την αλήθεια χθες. Και ένα μάτσα ακόμη που τον είδα αλλαγή. Ένα άρπα κόλλα, πολύ λίγο τον είχα δει. Που έβαλε πρωτάθλημα. Αυτά επιτρέπονται. Αυτό. Σαν θεματάκι λίγο για τους φίλους ακροατές, Αλέξης Κούγιας στα VIP του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου. Κάθεται κάποια στιγμή λίγο κάτω αριστερά από τον Ουάρντα. Τι σκέφτεται, τι σημειώνει στο μυαλό του ο διάσημος ποινικολόγος. Ήταν κοντά Ουάρντα Κούγιας. Στο πρώτο ημίχρονο. Μετά έφυγε ο Ουάρντα. Ήταν ο Ουάρντα. Με την τρόπη να μην παίζουν οι παίκτες. Και κάτω δεξιά του ο Αλέξης Κούγιας, τον εντόπισε ο άξιος γιατρός. Το άκουγα που το λέγανε κιόλας. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει δύο. Πάει για τρίτη φορά να κερδίσει τον Ατρόμητο. Ναι. Είναι η μόνη ομάδα που τον έχει κερδίσει. Ναι, συγκρίνεις όμως τον Ατρόμητο χωρίς τρεις παίκτες και τον Ατρόμητο με τους τρεις παίκτες που τέσσερις, είναι πάρα πολύ καλοί. Και τέσσερις χθες. Εντάξει. Το Μάντσον δεν έβαλε χθες. Μάντσον και Μάντσον δεν έβαλε. Γιατί τον έβαλε. Στον πάγκο ήταν. Ξεκουράζει τον Ολυμπιακό. Έφυγε αγκαλιά με τον Βαρέλα. Ακόμα μεγαλύτερη τροπή. Δηλαδή να ξέρεις ότι ο άλλος παίζει με τα δεύτερα. Θα βάλω κι εγώ τα δεύτερα. Αυτό λέω. Ο Διούδης, φίλε, δεν είχε κανένα στόχο ο Άρης να πάρει το κύπελο. Εσύ είχες στόχο να πάρεις το κύπελο. Και χαίρομαι που συγκρίνεις με τον Άρη. Ο Διούδης έπαιζε στη Β' Εθνική και την Κυριακή έπαιζε με τη Λαμία για την άνοδο. Σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι που θα είχε αποκλειστεί. Εσύ πας με τον Ατρόμητο να παίξεις να πάρεις την κούπα και βάζεις τα δεύτερα. Γιατί ξέρεις ότι θα κερδίσεις. Επειδή είσαι καλύτερη ομάδα. Πω, κέλα. Εγώ ήξερα ότι θα αποκλειστώ και θα κερδίσω. Υπάρχει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης φέρνει επιχειρήματα στον Χρύσαθο, τα οποία μάλλον τον έχουν φέρει σε δύσκολο με την πλάτη στον τοίχο, νομίζω. Ποια πλάτη στον τοίχο, ρε. Με back to the wall, νομίζω. Ποια πλάτη στον τοίχο, ρε, που πήγε με τα πέμπτα σε προημιτελικό, που σε λίγο θα βάζει και εμένα να παίξω, σε τελειωμένο μάτς, λόγω της πρόκρισης του 2-0, όχι μη σκεφτεί κάποιος. Και στο πρώτο παιχνίδι έκανε. Ναι. Ναι. Στο πρώτο παιχνίδι έπαιξε ο Αζεβέδο και δεν έπαιξε ο Βιερίνια. Για τον Ατρόμητο το λέω. Δημήτρη, κάτσε μην γίνει σκηνικό εδώ πέρα τώρα και βγούμε κανένα μπελά. Για τις κληρώσεις. Παιδιά, οι κληρώσεις τηλεφωνικά. Ναι. Μην στέλνετε μηνύματα, έτσι. Είναι δύο θέατρα για απόψε η Λύθη. Τρεις διπλές προσκλήσεις από το Κρατικό Θέατρο στο Θέατρο Σικιών το κλειστό. Λύθη, για αύριο. Ορίστε. Η Λύθη, έτσι λέει την παράσταση. Ναι, δεν παίζει. Αύριο Σάββατο. Αφέντης και δούλος στο θέατρο Αθήνεων, σε ώρα 7. Αυτό παίζεις. Ώρα 7. Μακάρι να έπαιζα με Δημήτρη Λιγνάδη έστω ένα λεπτό να ανεβώ πάνω μαζί του. Μακάρι. Έχω μιλήσει μαζί του και μου λέει μπράβο, φίλησε πάρα πολύ ωραία. Καμαρίνη δεν πας. Καμαρίνη πήγα και μίλησα μαζί του. Μόλις δύο φορές.
Και μου είπε πολύ ωραίος, φίλε, μπράβο. Ότι είσαι πολύ ωραίος, σου είπε. Αυτό μου είπε, σε πω μπράβο. Και το μυαλό σου λέει, είσαι πραγματικά απίθανο. Να ήταν έτσι όλοι οι θεατές στο θέατρο. Και με Γιώργο Νανούρη, 7 η ώρα αύριο στο Αθήνεων. Γιατί δεν κοιτάζει. Τα λες και γελάς μόνο σου γι' αυτό. Και για Bad Movies, 2 μονές προσκλήσεις απόψε στον Πολυχώρο Wii. Έτσι, όχι SMS-ικά, παιδιά. Όχι SMS-ικά. Μπορούν όσοι στέλνουν μηνύματα να βάζουν το όνομά τους. Α, άλλο, αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, το... μπορεί να μην μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο. Εγώ επειδή με το πήρα από φόβο. Όχι, γίνει, σου λέω. Εμείς είμαστε σωστοί. Οι διαγωνισμοί γίνονται τηλεφωνικά. Αν όμως κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει τηλέφωνο. Και θέλει να στείλει ένα μήνυμα στην εκπομπή. Περίμενε να το εξηγήσω αυτό πρέπει. Και θέλει να στείλει ένα μήνυμα στην εκπομπή να πει Μάρια, τι ωραία που τα λες. Ναι. Μπορεί να βάλει και το ονοματεπώνυμο. Τέλος. Είναι κατανοητό αυτό που λέω. Τέλος. Δεν έχουμε διαγωνισμό μέσω μηνυμάτων. Αλλά αν κάποιος θέλει, επειδή δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο, να βάλει και το ονοματεπώνυμό του, θα τον μετρήσουμε. Ο Παναγιώτης που θα σου περάσει τα πλακάκια. Μπορεί να στείλει μήνυμα. Ο Παναγιώτης, φίλε. Κερδίζει χωρίς. Μπήκε, μου μίλησε χθες. Νόμιζα θα με δίνει στην αρχή, τρόμαξα. Ο Παναγιώτης κερδίζει χωρίς να στείλει μήνυμα. Είναι δεδομένο. Λέει χαιρετισμού στον Χρήσανθο. Γιατί είναι κολλητός του αδερφού μου. Μου έχει μπλούζα ρετρό της Τότεναμ. Για σένα, λέει Μάρια, να στη φέρω. Μπήκε στην αρχή, νόμιζα θα με δίνει. Επιστρέφουμε τρόικα εδώ στον Λίμπερο σήμερα Παρασκευή. Άλλη μία ωραία Παρασκευή, όπως συνήθως είναι και οι Δευτέρες πολύ ωραίες. Συγγνώμη, ο Διονυσίου έχει δικηγόρο, πήρε τον πώς αυτός, Καπερνάρος. Ναι, ναι. Ο οποίος είχε εμπλακεί και στον Ηρακλή λίγο, βέβαια. Το θυμάσαι, ναι. Πιχούλη. Τον είχε βγάλει, ναι, τον είχε βγάλει εδώ πέρα, πού, στο Ζαγόρα, μεσημέρι, πότε το βγήκε. Το Sky Sports έδωσε την είδηση για την μεταγραφή του Στέφανου Καπίνο στην Νότιχαμ, αλλά στη φωτογραφία έβαλε το γλύκο. Εδώ άλλοι βάλανε Χέιζελ, τη θύρα 7. Κάτω τα χέρια από τον, δεν είναι του Γκαζέτα το λάθος. Δεν είναι του Γκαζέτα. Α, ήταν λάθος. Στο είπα, κάνει μπάμ ότι είναι το Χέιζελ. Που κουβαλάει ο πατέρας στο παιδί του. Εννοείται ήταν το λάθος. Τη πάει πάω. Βλέπουμε λοιπόν τον Παναγιώτη Γλύκο. Εντάξει, ρε παιδιά, ανθρώπινο είναι αυτό. Ανθρώπινο, απλά λίγο να προσέχουμε. Όχι, 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 τι ανθρώπινο είναι. Περίμενε. Γιατί στο περίμενε, περίμενε. Με ξεσκίσατε εμένα για τη φωτογραφία. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και εγώ δεν το έκανα με τέτοιο σοβαρό γεγονός. Σωτήρη, μην το δεις εσύ αυτό, τι βάλανε χθες. Μην το δεις. Εσύ. Μπορεί να κάνεις μήνυση. Αντί να βάλω έλα, δηλώσεις Μιρτσέα Λουτσέσκου, έλα, δικαιώνεσαι. Χθες. Εγώ. Αντί να βάλω εγώ πάει, τα πάω. Λέω στο Ρασβάν. Τα πάει καλά στον Πάο Ρασβάν. Θα ήθελα να τον δώσει στην Ιταλία. Στην θύρα 7 και ήταν από το Χέιζερ. Παρακολουθώ την πορεία του στενά. Είναι πρώτη βαθμολογία τη Super League. Ο Ολυμπιακός έχει ιστορία, αλλά ο Πάο και ο Ρασβάν τα καταφέρουν πολύ καλά. Ναι. Υπάρχει μια καλή ομάδα στον Πάο. Παίζουν καλά, τι ωραία κριτική. Αλλά θα ήθελα πολύ να το δώσει στην Ιταλία. Θα μπορούσε να πάει στην Κροτόνε. Κάρτα χέρια. Ποιος ξέρει αργά ή γρήγορα μπορούμε να το δούμε στην Σέρι Α. Τι ταλαιπωρία είναι αυτή. Εκεί που έχει πέσει αργά θα τον δεις στη Σέρι Α. Αργά. Εκεί που έχει πέσει η Σέρι Α. Πάμε σε μηνύματα. Α, ένας φίλος πρώτος είπε, ας μας πει επιτέλους ο Μάριος πότε κέρδισε δίκαια και καθαρά ο ΠΑΟΚ. Χθες. Πεντακάθαρα και δίκαια. Και κανονικά. Χθες. Πεντακάθαρα και δίκαια. Απλά λέω ότι στο πρώτο γκολ και τα δύο εξάρια του ατρομήτου είναι για μήνυση και τα δύο. Το γκολ είναι πολύ ωραία ενέργεια. Παιδιά, για να μπει και ένα γκολ, κάπως κάτι πρέπει να γίνει. Και στο δεύτερο το ίδιο. Λες και απαντάς μόνος, έτσι. Δίνουν όλο το χώρο και το χρόνο στον Γκάνιας να σημαδέψει κιόλας κάτω δεξιά γωνία. Ναι, θες πεντακάθαρα και δίκαια, αλλά το προβάδισμα το έχει πάρει αγόρι μου από ένα goal offside. Γιατί όταν σουτάρει ο Γκάνιας, ρε εσύ, φίλε, βρίσκει αιστεία μια φορά στα 4 μα τι προηγουμένως είπα, ρε Χρήσανθε, η πρόκριση τελείωσε από εδώ. Φυσικά. Το ξέρω. Αν το ξέρω. Μετρούσε, δεν τελειώνει η πρόκριση. Το ξέρω. Κατάλαβε τον Γκάνιας. Δεν βρίσκει αιστεία ποτέ. Άλλο έχει αυτό. Δύο γκολ στην καριέρα. Άντε το δεύτερο, πε άντε. Βάζει τον γκολ ο Κάνιας και δείχνει το ριζβάνι η κάμερα. Να λέει στον διπλανό του, ρε, μα τι έγινε τώρα. Πώς έγινε αυτό τώρα. Πώς γίνονται αυτά τώρα. Και εγώ έτσι έλεγα για τον Κάνιας. Πώς γίνονται αυτά τώρα. Να το δω και δεν το έχω δει. Το είδες, Σωτήρη, από κοντά ο ριζβάνις. Πώς γίνονται αυτά τώρα. Είναι απίστευτο. Γκολ του Κάνιας. Ένα σουτ εκτός περιοχής, μπήκε μπάλα μέσα. Όχι, το σουτ είναι πολύ ωραίο. Παίρνει, υποδέχεται την μικρή παράλληλη πάσα του Μπίσεσβαρ. Δεν ακολουθεί κανένα από τα εξάρια των Γκάνιας. Είναι το βασικό αυτό κάνει. Βαριόντουσαν χθες. Ναι, και το εκτελεί ο άνθρωπος πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το σούτ είναι. Στην κάτω δεξιά γωνία του Μίρκοβιτς. Παιδιά, συνεχίστε να ενοχλείτε την Μαριλίζ. 2-31-0-2-87-8-8-8. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Για απόψε η πρεμιέρα, η ηλίθι του Νίλ Σάιμον από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στο κλειστό Δημοτικό Θέατρο Σικαιών. Γιατί λέγεται έτσι. Το θέατρο. Δημοτικό θέατρο είναι. Όχι, η παράσταση.
είναι ένα χωριό στην Ουκρανία που είναι όλοι ηλίθιοι. Έχει και τέτοια και στην Ελλάδα έχει τέτοια. Ναι, είναι όλοι ηλίθιοι. Ναι. Δηλαδή αντιλαμβάνονται ούτε καν τα βασικά. Και πας εσύ και κάνεις τον έξυπνο. Και δείχνει, ρε παιδί μου, σιγά σιγά ότι ο άνθρωπος όταν σε κοροϊδεύουν για πολύ πολύ καιρό, επαναπάβεσαι και θεωρείς ότι αυτό είναι η αλήθεια και σε βολεύει και δεν θες να σκαλίξεις για να δεις τι πάει λάθος, τι μπορεί να πάει καλύτερα, τι χιλιαδιό, αν σε κοροϊδεύουν και πάει λέγοντας. Εκεί παίζει γύρω από αυτό. Έχει πολύ πολύ χιούμορ, φυσικά έχει πάρα πολύ σκέψη και προβληματισμό. Δίνουμε και δύο μονές για τους bad movies απόψε που θα γίνει χαμός στον πολυχώρο Wii. Αυτή και για αύριο σάββατο. Οι bad movies. Μπαντάρα είναι, τους λατρεύω, τα παιδιά είναι από εδώ πέρα, τη Θεσσαλονίκη. Παίζουν punk rock and roll. Έδωσαν την ταινία αυτή. Κακές ταινίες. Έτσι τους ήρθε η προφανώς ιδέα, σκέψη έτσι. Με την κοπέλα αυτή κάθε μέρα. Mm. Και για αύριο Σάββατο 7 η ώρα θέατρο Αθήνιον, Αφέντης και Δούλος με Δημήτρη Λιγνάδη και Γιώργο Νανούρη. Γιατί είναι στην τσαρική Ρωσία ένας αφέντης και ένας δούλος. Να οι αλλοιώσεις της εκπομπής. Που ξεκινάνε μαζί. Έμεσα μηνύματα από τον Ασλαμά. Τάχα μου ξεφωνίζει τον Μπάου και τον Σαββίδη. Και δίνει προσκλήσεις για τσαρικές Ρωσίες. Να τα έμεσα. Δεν είναι τσάρος ο. Κομμουνιστής είναι ο. Αφέντης και. Να και υποστήριξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Έμεσα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Κομμουνιστής. Αφού δεν πήραξε το σπίτι, το αφήσει κόκκινο το σπίτι εκεί στην Ερμού στην Αγία Σοφία στην πλατεία. Εκεί γίνονται έργα, μην δω κανένα άλλο χρώμα. Γίνει κανένα μαύρο το σπίτι. Και λιποθυμίσουμε. Αν το δω. Θα κάνει αγωγή στο Σαββίδι για παραχάραξη. Θα πάω ένα βράδυ και θα ρίξω από πάνω καζάνια με κόκκινη μπογιά. Από πάνω. Με ελικόπτερο. Όχι εκείνο το σπίτι με το οποίο μεγαλώσαμε. Είναι σπιτάρα και είναι κόκκινο και άσπρο αιώνες. Ναι. Να το δούμε ξαφνικά τίποτα κανένα περίεργο. Αυτό το αγόρασα. Άμα θέλει, τον γκρεμίζει κιόλας. Καλά τώρα. Τι? Να έχουμε και κάποια αισθητική να μείνει στην πόλη, τέλος πάντων. Αισθητική. Από εκεί περνάει την ημέρα 1 εκατομμύριο κόσμος. Και Έλληνες και ξένοι και Βούλγαροι και Τούρκοι. Και... Δηλαδή Έλληνες. Και Βούλγαροι και Τούρκοι. Εντάξει. Ναι, μην τρελαθούμε τώρα. Τεράστιο μήνυμα έχει στείλει. Περίμενε, ρε. Α, ο 107 ο Παοξής ο λατρεμένος μου. Μάριε, θέλω σχόλιο για την δήλωση του Βόσνιου ρεπόρτερ Κενάν Σίναρτς. Ο Μιχόγεβιτς μοιάζει με τον Τζον Τέρι. Δεν το ξέρω, τώρα το μαθαίνω. Τι να πω, ρε φίλε, μπορεί. Αν θυμίζει Τζον Τέρι το παιδί, δεν ξέρω τι να παίζει καθόλου. Και δεν ξέρω να τον δούμε, θα τον δούμε καθόλου φέτος αυτόν. Μπορεί, γιατί να τον δούμε. Ναι, άμα χτυπήσουν όλοι στην άμυνα του ΠΑΟΚ, τι να πω, ξέρω. Και με τον Ολυμπιακό παίξει αυτό. Τι να πω. Οπα. Τι έχεις τώρα, τα ζήψες όλα, τι έκανες τώρα. Λοιπόν, τώρα αυτή με το πανό δεν ήταν γάβρι όπως με πας. Λέει ο 164, ειλικρινά πρέπει να ντρέπεσαι. Φίλε, ειλικρινά 164, δεν σε ξέρω, δεν έχω κάτι με σένα, αλλά πρέπει να ντρέπεσαι. Είναι γάβρι εκεί, το πέταλο, εκείνη όλη φάση η Φενταγίν. Με βασικό σύνθημα, Ρουφιάνα, Αθήνα, το αστέρι μας προσκύνα. Δηλαδή, όσοι ανεβάζουν ένα πανό πλέον και είναι αντίον του ΠΑΟΚ, είναι Ολυμπιακοί. Ρε ναι. Εσύ, έλεος. Μαρία, καλημέρα, μπαίνει στην κλήρωση για το Αθήνα. Αυτό δεν είπα πριν. Έχει καμία σχέση με τον φίλο μου με τα οπτικά? Διάβασε και αυτό το μήνυμα, Μαρία. Περίμενε. Με τη σειρά. Από το Ελευθέριο 130. Την καλημέρα μου από το Ελευθέριο. Αυνανίζονται με την ηλεκτρική σκούπα και παθαίνουν ηλεκτροπληξία. Τόσο λαλάκες είναι. Λέει για τους Γερμανούς ο 130. 80 με 100 νεκροί το χρόνο από αυνανισμό, έτσι. Επίσημο στοιχείο είναι. Παιδιά, δεν είναι κανένα χαβαλέ το site. Μιλάμε για στόκους, δηλαδή. Deutsche Maus. Μιλάμε για επίσημα στοιχεία από επιστημονική εταιρεία γερμανική. Κανονικά, με στατιστικά. Στην Ελλάδα, πόσοι να είναι νεκροί από αυνανισμό? Μην κάνεις καμιά. Εγώ δεν μπορώ να με φανταστώ να πεθαίνω από αυνανισμό. Εμείς πάλι μπορεί να πεθάνουμε από τις λαλακίες που λες. Καλημέρα, Χρήσανθη Συνοπαδέ. Ήθελα πολύ καιρό να στείλω. Γράφει 41. Στέλνω πριν ξεκινήσετε να παίρνετε γραμμές. Ρε φίλε, μη φωνάζεις. Είναι κακό για τα αυτιά μου και τα αυτιά των συναδέλφων. Σας ακούω και μου λένε να το κλείνω κάθε μέρα. Μάριε, βάλε με για bad movies σήμερα. Λογικά θα σε δούμε εκεί. Μπαίνεις. Φίλε, 741, φίλε Κώστα, αυτό που έχω να σου σημειώσω είναι ότι δεν στο λένε να το κλείσεις επειδή φωνάζω. Στο λένε να το κλείσεις επειδή λέω τις αλήθειες και δεν θέλουν να τις ακούνε. Μόνο εδώ. Εμένα μου αρέσει να φωνάζει ο Χρήσαθος, δεν είναι. Παρ' όλα αυτά. Σου στείλε με τρόπο. Ο Σωτήρης σου έκανε με τρόπο γλυκά έτσι. Πολύ τρυφερά το έκανε. Μόνο εδώ.
Λοιπόν, διατηρηταίο είναι λέει, το κόκκινο κτίριο στην Αγία Σοφία. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, σημειώνει ένα φίλο. Σωστό, μπράβο. Σωστό. Αλλά έχω περάσει αρκετέ φορέ τελευταία δηλαδή, επιτελεία πολιτικών μηχανικών προ τα αγγλικά. Άμα κάνει ό,τι θέλει, νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι κυβερνητικοί φορεί θα τον επιπλήξουν. Σημειώνουμε τα πράγματα, όπω άλλωστε έχει γίνει σε οτιδήποτε έχει κάνει μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε. Φίλοι του Ηρακλή, μην ξεχνάτε, έτσι. Κυριακή 3 ώρα, Ηρακλή, ΑΟ Καρδία, Καφτατζόγλιο Στάδιο. Είδα μια βράβευση της Χάιδους από τον. Α, μου είπες κάτι την επιδότηση. Από τον Ρόβα. Από τον Χρυσόστομο. Ναι, ναι. Ναι, δες το λίγο αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει στην μπουτίκ η ποδοσφαιρική φανέλα εδώ και αρκετές ημέρες και κοστίζει μόνο 25 ευρώ. Γιατί κάτι είχα ακούσει, κάτι είχα ακουστεί για 35-40, είναι 25 ευρώ. Αυτοί που φοράνε οι ποδοσφαιριστές ατόφια καταπληκτική. Με τα αστέρια πάνω και τέτοια. Ξάνθη Κέρκυρα. Πανιόνιος Λαμία. Ξάνθη Κέρκυρα. Δεν παίζει Πας για ένα Παναθηναϊκός. Δεν παίζει ο Ινσάλδο. Τι μας νοιάζει. Από μόνο. Την Ξάνθη και άλλο ένα. Ξάνθη Κέρκυρα. Παναθηναϊκό βλέπουμε εμείς. Βλέπουμε μυστακή, βλέπουμε κάτσε. Τι είναι αυτό, Πας για ένα Παναθηναϊκός. Ναι. Όχι, τι βλέπεις, πώς το βλέπεις αυτό. Χ. Απόλλων Λεβαδιακός. Άσος. Α, εδώ είμαστε. Πάμε Απολλωνάρα. Κυριακή απόγευμα, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. 5 και 4 αυτό. ΑΕΚ. Άσος. Ωραίο παιχνίδι. ΑΕΚ. Την ίδια ώρα Πανετολικός Πλατανιάς και το βράδυ της Κυριακής Ατρόμητος Ολυμπιακός. Πλήρης ο Ατρόμητος. Με τον Δάμονα, τον Λουλουδά, τον φίλο μου, τον Παοκτσί, μας ακούει κάθε πρωί. Σιδερένιος, γιατί έκανε μια επέμβαση ο Δάμονας. Σιδερένιος, ευχόμαστε υγεία, ό,τι καλύτερο. Να ζητάει από τον Ατρόμητο. Ανοίξτε τα μάτια σας το βράδυ της Κυριακής. Με μένα πάτε να τα βγάλετε τώρα. Δευτέρα βράδυ, ΠΑΟΚ ΑΕΛ. 7.30. Βεβαίως. Θα είναι στον πάγκο ο Κούγιας, λέει, ε. Μια χαρά. Μια χαρά. Τι λες να σκεφτόταν χθες βλέποντας το μάτς. Κάτι εκεί, κάτι στο μυαλό του, κάτι. Α! Έκανε σχέδια, ε. Θέλω να σχολιάσετε το γιλέκο του Άμρου Άρντα. Ρε Άρντα. Σαν σε σκυλάδικο σωτήρισε στο Κάιρο, τον είδες. Μαύρο πουκάμισο ποπλίνα και από πάνω ένα γυλαίκο με βάση. Όχι μαύρο ακριβώς, πολύ 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 σκούρο, με σκούρα καφεανθρακή σχεδιάκια. Σχολιάζει το γυλαίκο του Άμρου Άρντα και πού έστελνε φυλάκια. Εκεί που τον πιάνει η κάμερα, κοιτάει στα αριστερά από τα VIP του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου και στέλνει φυλάκια χαμογελαστός. Πού! Έτσι, ο. Αιγύπτιος Άσος του ΠΑΟΚ και του Ατρομήτου. Ένας φίλος μου λέει να σου δείξω τη φωτογραφία αυτήν. Αν, όταν είναι σε... από τηλεοπτική σου εμφάνιση. Όταν σε δικαιώνει ο ίδιος ο Κούπερ. Ναι. Ναι. Και είχες αναφερθεί στον Κούπερ ότι είναι loser. Ναι. Και τραγικός. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τραγικός, ναι. Και προφανώς δεν σε έχει δικαιώσει. Ο Έκτορ Ραούλ. Είπε τραγικό τον Κούπερ. Ναι, ναι. Ότι είναι loser. Μόνο και στέρισε τζάμπα και βερεσία από την τεράστια Λίντς. Ο Κούπερ δεν κατάλαβε και ο συγκεκριμένος φίλος, ο οποίος ήταν και στο Λίμπερο, δεν ήταν εδώ τα παιδιά, το Κάλτ 24, ότι ακριβώς ηρωνευόταν αυτό το πράγμα. Ότι τον χαρακτήριζαν loser και είπε ότι έπαιζα με τη Βαλένθια κόντρα στην ομάδα που έπαιζα, έπαιζα κόντρα στη Λάτσιο, έπαιζε με πολύ μεγάλους αντιπάλους. Ο loser, όπως τον είπατε, Κούπερ. Πώς ήταν το σύνθημα στην Τεσσάρα που λέγανε οι Παοξίδες? Έκτορ Κούπερ, Έκτο Κούπερ, τα μακαρόνια που μας κάνεις είναι σούπερ. Γι' αυτό μετά ήρθανε και μετά λέγανε και το σπάθα. Ναι, αυτός αυτό. Λέστερ 15-16, Μομπελιέ 11-12, ΠΑΟΚ 17-18. Τρεις φαινομενικά ασύνδετες ομάδες που ίσως στο τέλος της σεζόν να ταιριάξουν Γάντι. Σε όλους αρέσουν τα πυροτεχνήματα, γράφει ο 4-29. Είναι μια ποδοσφαιρική ανάλυση για το πυροτέχνημα. Αυτές οι ομάδες και τώρα ο ΠΑΟΚ είναι κάπως έτσι. Εντάξει, φυσικά στην προπαγάνδα της πόλης δεν λέτε ότι η μοναδική αίτητη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ο Άρης και η Μπαρτσελόνα. Οι δύο ομάδες. Έτσι είναι, φίλε. Οι οποίες δεν είναι, έχουν φίλε. Χάσει σε επαγγελματικά πρωταθλήματα. Συνδυάζει και πες ότι υπάρχει άλλος και δεν είναι ένα ρεκόρ αυτό. Η Τζίλιχαμ. Περιμένετε τώρα που το. Σε επαγγελματικά Α και Β κατηγορία. Σαφώς και είναι. Τώρα που λέω κάτι και θα χάσω αύριο. Η Φλαμουρτάρη. Η Σκεντέρμπεου. Δεν υπάρχει, έχω χάσει όλοι. Ο 684, όλοι εσείς που διαμαρτύρεστε, γιατί δεν δεχτήκατε το VAR που πληρώνει μάλλον ο Σαβίδης, αναφέρει τι ο φίλος. Τι εννοείτε το δεχτήκατε? Δεν το δέχεται ο Ολυμπιακός το VAR. Εμείς δεν είμαστε Ολυμπιακός. Για να σκάλιξε λίγο ειδήσεις. Ξέρω, ρωτάει ο φίλος.
Ο 6-8-4. Τι όλοι εσείς που διαβάζετε, ας πει οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν το δεχτήκανε. Επειδή είπα εγώ για το VAR μου προηγουμένως, εγώ θέλω VAR, ρε φίλε. Ή να σου πω τι, απ' την άλλη, ξέρετε, δεν θέλω. Εγώ θέλω VAR. Ναι, απ' την άλλη. Αλλά πες μου λοιπόν στο VAR, λοιπόν, ξαναβλέπει τη φάση το Ολυμπιακός ΑΕΚ, τον γκολ. Ποιο γκολ? Τον γκολ της ΑΕΚ. Που παίρνει ο Κουμάκης στον Ποτία. Τι απόφαση παίρνει? Τι δύσκολη φάση είναι, δεν είναι. Ναι, τι παίρνει, βλέπει το VAR. Τι απόφαση παίρνει? Ρε φίλε, ό,τι απόφαση και να πάρει, πάλι θα φωνάζουμε. Οι αεξίδες θα λένε είναι κανονικό γκολ, οι Ολυμπιακοί θα λένε δεν είναι γκολ. Στα εξόφθαλμα δίνει λύση το VAR. Όπως ήταν το offside του Πέλκα. Το VAR θα είναι σε όλα τα παιχνίδια. Άμα έρθει βέβαια ρε, εσύ παντού, ναι. Έτσι υπόθηκε τελευταία. Στο Liverpool Tottenham. Liverpool Tottenham. Ναι. Δεν υπάρχει VAR. Δεν έχει VAR η Αγγλία. Όχι, στο κύπελλο Αγγλίας έχει. Στο πρωτάθλημα δεν έχει VAR. Το κάνουν πειραματικά στο κύπελλο. Δεν έχει VAR. Σε μάτς με τη West Brom Liverpool έκανε 6 φορές το χρησιμοποίησε. Πάλι χάσαμε. Α, το 3-2. Πώς το είδα. 2-3 στο Anfield, ναι. Πιστός στην παράδοση, ο Απόλλων φέρνει παίκτη από το νησί. Δες το λίγο, σκάλιξε τώρα, παιδιά. Τώρα πρέπει να είναι είδηση. Μετά τον Ambrose, πολύ ωραίος ο Ambrose, ωραίος χαφ. Λίγο καμπουριαστός από την Μπέρμιγχαμ, δανεικός νομίζω ήτανε. Μετά τον Άμπρους μάλλον έρχεται Σκοτσέζος Φορ από Σιμπέρνιαν. Θα παίζει original soundtrack Train Spotting Ριζούπολη. Κλαίω. Άντε ρε εσύ, κλαίω, μακάρι. Άκου τι γίνεται στη Λακορούνια. Υπάρχει ένας ο οποίος έχει στοχοποιήσει τον Λούκας. Ναι. Τον πρώην του ΠΑΟΚ και της Λακορούνια που τον έχει πάρει πάλι δανεικό από την Arsenal. Λότο φοράνε αυτοί. Φέτος. Και τον έχει στοχοποιήσει και πάει και γράφει συνθήματα εκεί που πιστεύει ότι μένει ο Λούκας. Και απαντάει ένας κάτοικος στις περιοχές που απαντάει σε αυτόν τον ανόητο που γράφει μηνύματα. Ναι. Με αυτοκόλλητο. Ο Λούκας Πέρεθ δεν μένει εδώ, μα... Α, το αυτοκόλλητο. Πολύ καλό. Όχι, χαρτί το σχολείς κανονικά. Με ταινία πιασμένο συσκευασίας, ναι. Τι σημαίνει Λούκας Πέρεθ βέτε ήγιο γε... Εκόβεται και δεν ξέρουμε. Ναι. Το βέτε τι είναι? Γίνεται και αλλού λάθη. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Αν κάποιος ανησυχούσε, να πούμε ότι έφτασε στο Σπυρτού ο Κουφοντίνας, στο ροζ σπίτι που έχει σε μια περιοχή της Αθήνας, δεν θυμάμαι. Είναι... Α, αυτό είναι στο ροζ, ναι. Ναι, ναι, έφτασε εκεί στο σπίτι, μετά την άδεια, τη δεύτερη την οποία έλαβε από τις αρχές. Η οποία άδεια άνοιξε τον ασκό του Αιώλου για την πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ωραίο σπίτι Κουφοντίνας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ανοιχτό ροζ. Τη δουλειά του έβγαλε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Πάμε στους φίλους οι οποίοι περιμένουν στις γραμμές. Και αυτός εδώ πέρα που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει και μας νοιάζει ότι έβγαλε η πρεσβεία της Αμερικής και των Ηνωμένων Πολιτειών και το δεν ξέρω ποιον άλλον. Ανακοίνωση, όχι το τι έχει κάνει. Ναι. Ναι. Μην ξεχνάτε, ενοχλείτε την Μαριλίζ στο 2310-287-888. Τρεις διπλές προσκλησούλες για απόψε. Η ηλίθιοι του Νίλ Σάιμον στο κλειστό Δημοτικό Θέατρο Σκιών από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σχεδιασμό του Γρηγόρη Παπαδόπουλου. Bad Movies, δύο μονές προσκλήσεις Λαϊβάρα απόψε στο Κολυχό Ρουίζ. Στον Πολυχώρο Wii με Sentiment Bruce μαζί με Reverend Beast. Ξεκινάει το live γύρω στις 8 η ώρα, γιατί είναι σύνολο 4 οι μπάντες. Και για αύριο Σάββατο, δύο διπλές προσκλήσεις, Αφέντης και Δούλος με Δημήτρη Λιγνάδη και Γιώργο Νανούρη, μουσική Λόλεκ στο Θέατρο Αθήνιων. Στην Λόλεκ. Παράσταση των 7. Τι είναι Λόλεκ? Ο Λόλεκ είναι το παιδί Παρατσούκλι. Από τον Μπόλεκ. Νομίζω είναι χρήσιμο στο μικρό του. Μπόλεκ και το λατρεύω, απίστευτος μουσικός. Και καταπληκτικό παιδί. Αλλά φουλ στην κατάθλιψη. Μιλάμε για πολύ κατάθλιψη. Μιλάμε ότι πάντως η εκπομπή δίνει πάντα τους κορυφαίους, τους απίστευτους, τους καλύτερους και τα πάντα. Μπράβο, Μάρια, χαίρομαι για μας. Μήνυμα από τον Δήμο τον Αεκτσή που λέει: γελά ο κόσμος με τα γκολ του ΠΑΟΚ σε ρυθμό προπόνησης. Πραγματικά πιο αργά λέει δεν γίνεται. Γιατί μείνανε στον πάγκο πέρα από τους ιδανικούς και οι άλλοι δύο λέει ποδοσφαιριστές. Ήταν στημένο, ρε φίλε. Μετά να μην αναρωτιέται ο κόσμος γιατί δεν προτιμάει τις μικρές ομάδες. Δήμο, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στους φίλους που είναι πολλοί, περιμένουν. Γεια σας. Να λέτε όνομα και ομάδα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία, από τον Μπέρμιγχαμ. Καλημέρα. Ο παδός του ΠΑΟ. Καταρχήν, ρε εσύ, Χρήσταν, θα έχουν τον Ρουβίκονα, την παρακρατική οργάνωση που μπαινοβγαίνει στην Υπουργία όποτε θέλει. Τι ψάχνεις τώρα? Καλό. Τι ψάχνεις τώρα, ρε. Καλό. Τι ψάχνεις, όποτε θέλουν μπαινοβγαίνουν σε εφορίες. Με ραντεβού πηγαίνουν. Έτσι, με τι πάνε, μωρέ, με τι πάνε τώρα, χαζομάρες τώρα. Και δεν ξέρουν ποιοι είναι του Ρουβίκονα. Ονομαστικά τους ξέρουν, έναν-έναν. Τέλος πάντων, άσχετα για τα πολιτικά. Λοιπόν, Δημήτρη,
όχι μάλλον Μάρια, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Μάρια. Μία ολόκληρη κερκίδα όταν εν χορό βρίζει κάποιον, μπορείς να πεις ότι η Φενταγίν, η Θύρα 4, οι Σουπεράδες πήραν θέση και είπαν ότι ο Τάδε είναι, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι. Όταν σε μια κερκίδα δύο άτομα σηκώσουν ένα πανό, αυτό δεν αντιπροσωπεύει όλη τη θύρα, φίλε, να το ξέρεις. Γιατί εσύ υπολόγισε το πανό πόσα άτομα το σήκωσαν. Αυτοί οι δύο, να ξέρεις, μπορεί να γράφανε Μάρια ή Σεγκασμάς. Καλά, σίγουρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι Φενταγίν υποστηρίξαν εν χορό ότι ο Μάριος είναι Σεγκασμάς. Όχι ρε φίλε, αυτά τα φόρμα άρα, περιστατικά... Το πανό αυτό, συνέχεια... άρα πόσα άτομα το σήκωσαν και πόσοι το υιοθέτησαν και το τοποθέτησαν εκεί. Γιατί δεν μπορώ να πάω εγώ με την Κυριακή στην αυτόνομη στο πέταλο και να γράψω... Εγώ απλά ξέρω ότι σιγά σιγά μαζεύονται πολλά αυθόρμητα περιστατικά. Να και μια ανακοίνωση από Τρίσκιο και ο Κούκο στα Γιάννα που βγάλανε και δεν μάθαμε ποτέ πόσοι ήταν. Την οποία την πήραν συνεχεία τα γνωστά μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κάνανε καραμέλα. Βλέπεις, να σιγά σιγά μαζεύονται. Από αυτές οι αυθόρμητες εκδηλώσεις είναι πολύ συγκινητικές, ρε φίλε, να ξέρεις. Αυτά τα αυθόρμητα ήταν τα καλύτερα. Ναι. Όταν ήταν εναντίον του Ολυμπιακού όμως ήταν καλά, ήταν αυθόρμητα τότε. Βρε, άσε με τώρα, μωρέ. Ίδια ακριβώς επιχειρήματα, ίδια φρασιολογία τώρα. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Βόλα βολικά. Όλα στη γραμμή καραβαπά πάνω. Άσε με τώρα, εντάξει. Εντάξει. Δεν είσαι και τελείως βλάκες πια. Mm. Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα για τον ατρόμητο, οι περισσότεροι του ατρόμητου ξέρεις καλά ότι είναι πρώτα κάτι άλλο και μετά είναι ατρόμητος. Ποιοι, οι οπαδοί. Οι οπαδοί. Βέβαια ρε φίλε, στο Περιστέρι τι είναι οι περισσότεροι νομίζεις, ατρόμητος. Όχι, δεν είπα ότι είναι περισσότεροι. Και Ολυμπιακούς αυγούς τώρα... και Παναθηναϊκούς, βέβαια δεν είπα αυτό. Προφανώς ρε φίλε, είναι σαν να παίζει Ολυμπιακός, Αγροτικός Αστέρας Ολυμπιακός, σηκώνουν στην κερδία του Αγροτικού Αστέρα ένα πανό για το Μαρινάκι και να λέμε ότι ο Αγροτικός Αστέρας στάχτηκε κατά του Ολυμπιακού. Ποιος Αγροτικός Αστέρας, πάω ξύδες άρα κατά πάσα πιθανότητα. Ο ατρόμητος έχει κόσμο όμως. Έχει κόσμο. Έχει κόσμο, ρε φίλε. Φέτος, ρε φίλε, αλλά... που είναι το τέταρτο και 1200 άτομα. Και είχαν πολύ καλό πέταλο στο μπάσκετ στο Ιβανόφιο με το Περιστέρι πριν δύο εβδομάδες και με απίστευτα συνθήματα. Δημήτρη, περίμενε. Ανεβήκαν και έλα, πες για να κλείσει. Ναι. Και κάτι για σένα. Εγώ σου έχω πει και την άλλη φορά ότι πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σε επίπεδο διοικήσεων με την ΑΕΚ προσπαθεί να τα βρει. Ωραία. Ναι. Η live score, δεν μου λες φίλε, η live score σε ποια ομάδα πρόσκειται. Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε. Αεκτήθηκε, δεν είναι. ΑΕΚ είναι η live score. Ε. ΑΕΚ είναι. Καθόλου ΑΕΚ δεν είναι. Και σήμερα σε χτύπημά της στο πρωτοσέλιδο υιοθετεί τη γραμμή του 10GR. Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται ότι είναι αλληλένδετα. Αλληλένδετα. Πολύ διαφήμιση έκανε, Στάνη. Άντε. Καλημέρα, γεια. Πω. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Αεξής από Βέρεια. Αεξής από Βέρεια. Πρώτα απ' όλα, το σπίτι του Κουφοντίνα ήταν συσκευαστή στη Φιλαδέλφια. Αυτό είναι το σπίτι του Κουφοντίνα. Ναι. Φανατικός. Εννοείται. Δεν το ξέρω. Καλό είναι τώρα για την ΑΕΚ. Υπήρχε και σε σύνθημα. Τώρα ας Α, ναι. το... Αυτό είναι καλό δηλαδή για την ΑΕΚ. Και ο ξηρός Ηρακλειδέας. Μια χαρά είναι. Καλό είναι. Ναι, και ο ψηλός ήταν Ηρακλειδέας. Ναι. Πάνε πες το στους συγγενείς των νεκρών ότι είναι μια χαρά. Έλα μωρέ, μην το χοντρένεις. Καλά, τώρα μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ποια συζήτηση να ανοίξουμε. Τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων. Εντάξει, είναι δυνατόν να τα λέτε τώρα αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Τουλάχιστον μην λέτε τίποτα. Καλά, σου είπε τι ομάδα είναι. Μην λέτε αυτό τίποτα. Ρε, το ρώτησαν, είναι καλό και είπε είναι καλό. Α, αυτό λέω. Α, sorry, δεν Δεν είπα κάτι άλλο. Δηλαδή, εσένα ο πρόεδρός σου. Που έχει φεσώσει 100.000 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, ρε φίλε. Με τους νεκρούς, με τους νεκρούς, με το φέσωμα ενός επιχειρηματία είναι το ίδιο. Ας βλακίες, άντε τις βλακίες τώρα, άντε, κόψτε. Άντε. Άντε που πήρες εδώ να κάνεις τώρα βλακίες και να λες. Άντε που άμα έρχεσαι και σε μαζέψεις αγγελέας, μετά θα λες συγγνώμη και δεν ήξερα και δεν έλεγα. Άντε βγαίνετε και λέτε τη βλακία σας. Προχωράμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Άντε. Που θα συνδέσετε τώρα. Από ένα σημείο και μετά λίγο το να δείξεις τον, νομίζω, τον άνθρωπο. Γεια σας. Καλημέρα, Μπόλε, Κυριόλε. Καλημέρα, Ζεζού, έχεις ένα λεπτό, περιμένουμε κι άλλοι πάνω. Εγώ πάταμε ένα λεπτό έχω. Λοιπόν. Σε λατρεύω. Ο προηγούμενος, ο Άγγλος, αγόρι μου καλά κάθεσαι εκεί στην Αγγλία. Γιατί δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει Φενταγίν. Έτσι, άμα θες να μάθεις για το πανό, αν με πάρεις μετά, πες να σου δώσω το τηλέφωνο. Να μιλήσεις λίγο, ρε, δηλαδή εσύ είσαι ήδη... από τους 6-9... Μάθατε τώρα όλοι και μεμονωμένα και ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
πολύ κλάμα ρε Χρυσάφη για τη διαιτησία. Μας έχεις κουράσει. Έτσι. Εδώ και ένα τέταρτο. Ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ Άρης βρίσκεται. Άκου, Ζιζού, άκου, δίνει είδηση. Βρίσκεται στην ΕΠΟ. Βρίσκεται στην ΕΠΟ. Κάθε φορά μιλάς για τον Κατουργέ. Πάει καλά η διαιτησία, άσε την γλαπτά. Ξαναλέω, άκου την είδηση. Εδώ και ένα τέταρτο, ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ Άρης βρίσκεται με τον κύριο Γραμμένο και την ΚΕΔ στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Οι δύο Αριανοί μαζί. Και τι να κάνουμε τώρα, να συγκινηθούμε. Πρόσχε, λοιπόν, μη σε ρίξουν πρόσχε. Όπως και χθες, Δημήτρη, παρακαλώ, με τη διαιτησία, σε πήγαινε μαλακά και σένα. Φρου, ας πέτα και με τη δεύτερη ομάδα. Χθες. Θυμάσαι πέρσι στο UEFA, χθες, τι πεναλτάρα πήρες με τον άλλονα, το που έκανε την έξοδο. Ακριβώς την ίδια έξοδο έκανε και ο Πασχαλάκης, απλά την πουνιά δεν την έδωσε τόσο δυνατά. Πεναλτάρα και κόκκινη δεν πήρε ο ΠΑΟΚ πέρσι. Στη... Το θυμάσαι? Λες με τους Σουηδούς. Εκεί ρε φίλε, φάγε μπουνιά στα μούτρα ο τέτοιος. Ο... Φίλε, δεν βρήκε την μπάλα. Αν η μπουνιά ήταν στα μούτρα, αν ήταν η μπουνιά δυνατή ή αν ήταν στο αυτή. Η μπουνιά ακριβώς είναι από πίσω και με τον αγώνα ίδια με του Πασχαλάκη. Εσύ ο άλλος δεν βρήκε μπάλα καθόλου και έριξε μπουνιά στον Ερίκε. Όχι, δεν θα τα λες όπως θέλεις να τα λες εσύ και για να αρέσεις στους παοξίδες. Αφού έτσι τώρα έγινε. Δεν μιλάς με τον Ζιζού, δεν γράφεις την αστόνα. Μα ούτε καν θυμώσαι το παιχνίδι ρε εσύ. Σε ταγίν. Και αυτούς δεν θέλω να τους τρώω το άδικο. Και πιο μπροστά για τον Απόλλωνα δεν λες κουβέντα. Που κλέβει ο επιθετικός σου την μπάλα από τον δικό σας και πέφτει κάτω σαν χάρτινος πύργος. Και θα εδώ έφαγε αγκονιά στο λαιμό ο Αζεβέδο και έδωσε φάουλ κατά του. Φρου, δεν τον άφησε σε να βγει. Να μας ο φρου και ο ξυπουργός. Αυτό έχει γίνει 20 φορές με το Μάτος και τους αντιπάλους του. Μην παραπονιούστε. Εσύ πρόσεχε. Επόμενη γραμμή. Έρχεται ο Γυνιακός. Καλημέρα στον επόμενο. Περιμένει φίλος. Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα. Κύριος Κώστας, φύλαθρος της ΑΕΚ από τον νομό Πιερίας και οπαδός του Πιερικού. Ξενέρωσα άσχημα με την είδηση περί Κουφοντίνα. Ναι. Ότι έχει άδεια. Όχι. Ότι ήταν ο παδός της ΑΕΚ. Ότι ήταν ο παδός της ΑΕΚ. Γιατί δεν απολογηθεί. Άλλαξε ομάδα. Γίνε εσύ πάω κάπως σήμερα. Ναι, επειδή ο Κουφοντίνας την υποστήριξε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι είπες. Απλά ξενέρωσα. Μπορεί το Κουφοντίνα, σαν ακούσει ότι είσαι ο παδός της ΑΕΚ, να ξενερώσει. Λέω ότι αισθάνθηκα. Η αγκαλιά του ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλη, σε περιμένει άμα θες να... Ποια? Η αγκαλιά του ΠΑΟΚ ως σύλλογος είναι πολύ μεγάλη, σε περιμένει αν θες να αλλάξεις. Επίσης, έλα στον Ηρακλή. Και, και ξηρό είχα και τον Διονύση, τον πιο μικρό σε ηλικία στέλεχος της 17 Νοέμβρη. Πάντων, εγώ έχω να πω ότι... συμφέρει τον ΠΑΟΚ η κλήρωση να είναι στον ημιτελικό, γιατί ο τελικός θα γίνει στον Ολυμπιακό στάδιο. Άρα τι συμφέρει στον ΠΑΟΚ, η κλήρωση με ΑΕΚ. Ναι. Δύο παιχνίδια, δύο παιχνίδια έχει περισσότερες πιθανότητες παρά με το Ολυμπιακό στάδιο που είναι κατά κάποιον τρόπο καταραμένο για τον... Μα είναι η έδρα σου, τι κατά κάποιον. Ο τελικός είναι ΑΕΚ Πανιώνιος φέτος, κύριε Κώστα. Καταρχάς το Ολυμπιακό στάδιο δεν μπορεί να είναι έδρα. Πώς, αφού εκεί παίζεις. Εκεί παίζω, αλλά και το Καταζόγλιο θα το πω έδρα εγώ τώρα. Είναι γήπεδο που έχει στίβο τώρα. Πήγα στο Ολυμπιακό στάδιο Σάββατο και είδα εκδόξα δράμας 25.000 άδειο. Και την άλλη μέρα είδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 80.000. Εκεί. Και πάλι, και πάλι τα βιαζόματα, τα κουλουάρ του στίβου σε ξενερώνουν. Ωραία, δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Στο Καφθατζόγλιο το κάνουμε. Δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Εσείς θα πάτε στο Καφθατζόγλιο. Είναι η ίδια η Τούμπα με το Καφθατζόγλιο, Δημήτρη. Δεν είναι η ίδια. Και θα το διαπιστώσετε όσο θα παίζετε. Θα το κάνουν οι βοηθοί και ο διαιτητής. Με την Τρίπολη θα κερδίσει. Θα το κάνουν ίδιο. Και θα το διαπιστώσετε όσο θα παίζετε. Τώρα πάντως απέκτησε πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα διεκδικείτε, πιστεύω.
Ωραίος. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ωραία, κύριε Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Τρεις περιμένουν. Πάμε. Καλημέρα, παιδιά. Γιάννης από Αθήνα. Γιάννης ο Αθηναίος, ο πατός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Γιάννη, αδυναμία μου. Ωραίος. Ναι. Λοιπόν. Μαριέ. Ναι. Εσύ ξέρεις και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της κλήρωσης που θα κάνει Δευτέρα για τα ημιτελικά, γιατί μετά εκ Πανιώνιο. Ευσεβείς πόθη. Αν κληρωθούν εκ Πανιώνιο ημιτελικό, πώς θα παίξουν και τελικό. Δεν θα γίνει. Εγώ λέω σαν φωνή το έχω αυτό. Α, σαν πρόβλεψη έτσι. Σαν απαιδιές. Φωνή να γιορτάσει η προσφυγιά. Με ΑΕΚ λοιπόν, θέλω να πω το εξής καταρχήν. Εντάξει, δεν συζητάμε για το χθεσινό πανό, δηλαδή. Ο οποίο γέλαγαν να πούμε. Από πού ήρθε αυτό το πανό. Στα ρώσικα καλά. Εν πάση περιπτώσει, 25 Δευτέρου τώρα παίζουμε με τον Ολυμπιακό, ξέρουμε και εμείς να πούμε, να βγάλουμε πάνω στα πακιστανικά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής σε σχέση με αυτά που γράφουν στο Σαββίδι και ανεξάρτητα αν κάποιος τον δέχεται ή οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά δεν είμαι προσωπολάτρης κανενός. Θέλω για να πω κάτι τι ιστορικό. Για ποιον, οι Ρώσοι είναι πάρα πολύ σκληροί άνθρωποι. Οι Γεωργιανοί είναι οι πιο σκληροί άνθρωποι που υπάρχουν στον κόσμο. Δεν τα λέω εγώ. Είναι ένας γειτονάς μου που δουλεύει στην ασφάλεια και μου λέει ότι είναι απίστευτη, απίστευτα σκληρή. Αν οι Γεωργιανοί είναι σκληροί λοιπόν, άνθρωποι. Να ξέρετε ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κοροϊδευτικά οι Γερμανοί, τους Ρώσους τους έλεγαν, τους Σοβιετικούς τότε, τους έλεγαν Ιβάν. Ναι. Μέχρι που κάποια μέρα μπούκαραν στο Βερολίνο και τρέχανε πανικόβλητοι να προλάβουν να αυτοκτονήσουν. Τι μπούκαρα. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα με τα ονόματα είναι συμβολικό και τους Γερμανούς που τους λέγανε λοιπόν, όλοι είναι λαοί μεταφορικό Fritz. Γιατί κάποια στιγμή ήταν φιλοξενούμενος. Κυρίως οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι λέγανε Fritz. Ήταν ο φιλοξενούμενος ο Έτσι, ο Γιουβέτσι και ο Κοκορέτσι. Και όπως βλέπετε σιγά σιγά ο Έτσι και ο Γιουβέτσι και ο Κοκορέτσι επιβάλλεται παντού. Τους Γεωργιανούς γιατί τους αναφέρεις αυτή την περίοδο? Γιατί όχι, γιατί ο Σαββίδης είναι Γεωργιανός. Α, το χωριό ή πώς λέγεται? Και εκεί έχει γεννηθεί. Πραγματικά, Γεωργία. Παιδιά, μιλάμε για πολύ σκληρό. Είναι ένας γειτονάς μου, ο οποίος, σας λέω τώρα ένα παράδειγμα, δεν είναι αυτό. Έχουν πιάσει για δίωξη ναρκωτικών, ας πούμε, έναν ο οποίος είναι Γεωργιανός. Σχεδόν μου λέει, τον έχουμε κρεμάσει ανάποδα και μας λέει, φωνάζει στη διαδικασία, ας πούμε. Έτσι. Α, παντού, παντού υπάρχουν λοιπόν, άνθρωποι που ότι αν γλιτώσω από εδώ πέρα, εσένα θα σε σκοτώσω. Την ώρα που το βαράνε. Εντάξει. Παντού υπάρχουν σκληροί άνθρωποι. Μην νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σκληροί. Ναι, σαν μέσο όρο, είναι. Και είναι γιατί περάσει. Ωραία, Γιάννη, επειδή περιμένουμε. Μιλάμε ότι όσοι νομίζουν ότι μπορούν άνετα να βάζουν και το λέω αυτό απλά για κάποιον. Απλά να ξέρεις το εξής. Οι Γεωργιανοί δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πατριώτες του Ιβάν θα είναι με τον Ιβάν όλοι. Οι όχι, Γεωργιανοί, οι Αλβανοί, οι Έλληνες. Όχι, άκουσε με, να σου πω κάτι. Ούτε εγώ είμαι με τον Ιβάν. Άκουσε με λίγο. Οι Γεωργιανοί, οι Αλβανοί. Ούτε δεν είμαι με τον Ιβάν. Ο Ιβάν μπορεί να είναι σήμερα και να μην είναι. Άκουσε με λίγο. Μιλάω όμως ότι όταν σηκώνεις ένα πανό τη μια φορά και λες να πάθεις καρκίνο και την άλλη έτσι και είναι αλλιώς, αν νομίζετε ότι το βλέπει και του λέει και συζητάνε αυτοί και λένε εντάξει μωρέ τώρα έτσι τι έγινε, χουλιγκάν είναι και τα λοιπά, πιστέψτε με. Δεν μου λες ο Ολυμπιακός δεν είναι Γεωργιανός? Ποιος? Ο Ολυμπιακός. Δεν μιλάω γι' αυτό. Πάλι δεν το κατάλαβες. Τι να μιλάω αυτό, για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Μιλάω ότι είναι όλοι με τον Ιβάν Γεωργιανή. Πανό και το λένε κλόουν, χαλίφι, να πεθάνει η οικογένειά σου, η μάνα σου. Φτάνει ρε παιδί μου, φτάνει. Συγγνώμη, το πανό αυτό έλεγε χθες. Όχι, άλλα πανό έλεγαν αυτό. Και εδώ. Καλημέρα σας. Τι και εδώ. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα αν θες. Έλα ρε, ο Μιχάλης από τους Αλληλούια, είμαι από το Σαββατοκύριακο. Α, Μιχάλη, έλα παλικάρι μου. Τι θες, έλα, ρε. Δεν σε φτάνουν 6 ώρες Σαββατοκύριακο. Δεν σου φτάνουν 6 ώρες Σαββατοκύριακο. Θες και τώρα να μιλήσεις. Όχι, είμαι fame whore, ξέρει ο Μάριος. Τι είσαι, τι είσαι, τι. 7-10 το fame whore. Πώς το λένε ρε παιδί μου, γουστάρω τη δημοσιότητα. Μας έβρισε. Όχι, δεν είπα κάτι κακό για εσάς, για μένα είπα. Ο Χόρν από εκεί ήταν. Πόρνη της δημοσιότητας. Ο ηθοποιός από εκεί πήρε το όνομά του, επίθετο. Ναι, μπράβο ρε Μαρί, όχι ρε Χρυσαθέλα, μην με μπερδεύεις. Λοιπόν, πέρα από το να σας ευχαριστήσω για την αναφορά που κάνατε στο live μας σήμερα, γιατί πέρα από το live μας, ρε. Ναι, πες μας λίγο τα group και με ποια σειρά θα βγείτε. Συγγνώμη, εσένα διαφημίζουμε τόση ώρα. Εννοείται. Ασλαμά, κόβεσαι φίλε. Κόβω τη διαγωνισμή. Δεν είναι headliner. Κόβονται οι διαγωνισμοί. Δεν είναι αυτή headliner. Καλά, αυτό το tape. Επειδή είστε και οι δύο ασκεπείς, δηλαδή. Το ανέφερα δύο φορές. Ας να μιλήσει ο άνθρωπος. Εγώ είμαι μόνο με Στάθη Νικολαίδη, με τίποτα άλλο.
Τελειώσαμε. Εντάξει, και εγώ με Στάθη Νικολαίδη είμαι, αλλά στα 10 το Σαββατοκύριακο στα Αλληλούια. Ωραία. Έτσι. Μιχάλη, πες τη σειρά πώς θα βγούμε, πες. Αυτό. Τι θα κάνετε. Πρώτοι βγαίνουμε εμείς. Σέντιμε πρώτοι βγαίνουμε στις 6.30. Στις 6.30, ωραία. Ναι, ναι, είναι, επειδή είναι 5 μπάντες και επειδή θα γίνει στα πλαίσια του volume session στη R3, ναι. Αναγκαστικά θα ξεκινήσουμε νωρίς για να μην τελειώσουμε πολύ πολύ αργά. Ωραία, ωραία. Ξεκάθαρα το live αυτό αδικεί εσάς, ξεκάθαρα. Ναι. Είναι τελείως άλλο το είδος σας. Άλλο, πάμε. Ναι. Ναι, αλλά είναι και η τηλεοπτική, το αντιλαμβάνομαι, ναι. Το καταλαβαίνω. Έτσι, ωραία. Πάμε μετά. Θα σε πάρει και οι κάμερες. Έλα. Θα σε πάρει και κάμερα. Λοιπόν, στη συνέχεια. Δεν θα απαντάει. Η The Sexy θα με πάρει, εννοείται. Εσύ, τι, τέτοιο, να, απλά να πει να βάλουν λίγο παραπάνω μακιγιάζ για να μην κάνει. Κοίταξε, πουδράρω την καράφλα για να μην γυαλίζει η οθόνη. Έτσι. Λοιπόν, μετά βγαίνουν ναι. The Sexy Christians ναι. από Αθήνα. Ναι. Sexy Christians. Βγαίνουν οι Yellow Devil Sauce επίσης από Αθήνα. Αριανάκια. Yellow Devil Sauce, σωστά. Ναι. Και τη βραδιά κλείνουν The Reverend Beast. Και η Bad Movies, των οποίων ήταν αρχικά το live, να πούμε και αυτό για να μην, έτσι, για να μην αφήνουμε στον αέρα εντυπώσεις. Τα παιδιά ήταν δικό τους το live, αλλά προστέθηκε η R3, να το πούμε έτσι. Ναι, οπότε ναι. Εξού και η πολύ έτσι, νωρίς ώρα. Πέρα από εσάς που είστε καραμπαντάρα, καραμπαντάρα, δεν το σχολιάζω. Σα υμνώ χρόνια. Άσε μωρέ τώρα που είναι καραμπαντάρα. Είναι πάρα πολύ καλή και η Yellow Devil Sauce. Βέβαια, φανταστική. Με τέτοιο όνομα πολύ που είναι καλή. Πολύ ωραία. Ωραία. Γενικά οι πόρτες ανοίγουν στις 6, να το πούμε αυτό. Ναι. 6 με 9 έχει είσοδο 3 ευρώ. Ναι. Early bird tickets ναι. που λένε κτλ. Μετά τις 9 θα είναι 6 ευρώ. Το εισιτήριο, οπότε εμείς στις Edmund Bruce βγαίνουμε στις 6.30 πρώτη πάντα. Όσοι πιστοί προσέλθετε, ο Μάριος ξέρει τη μουσική παίζουμε, άλλωστε ήταν από τους πρώτους έτσι, που ναι. φίλος εδώ και πολλά Μαντάρα. Χρόνια. Με ηλεκτρικό βιολί. Και τον βάζετε κούτρα, έτσι δεν πληρώνει ποτέ. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή επιτυχία. Το φάγατε. Πάμε στους δύο επόμενους τελευταίους. Ο Μάριος έκοψε. Όχι καλημέρα. Ο Μάριος, καθόλου ο Μάριος, Μιχαήλ. Πάμε. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που στηρίζεις, αν θες. Γιάννης από Νίκαια του Πειραιά. Yeah. Τι γίνεται, πολύ Αθήνα σήμερα. Όπα, όπα λίγο Γιάννη, γιατί λίγο έχω πάθει ένα μικρό σακ μόλις τώρα. Είσαι νικαιώτης ή απλά κατοικείς στη Νίκαια? Έχω γεννηθεί στην Αθήνα, δυτική Αττική έχω μεγαλώσει και γι' αυτό πήρα περισσότερο τηλέφωνο. Είναι λίγο αστείο, εντάξει, πολύ χαμόγελο αν θέλετε, να λέμε ότι ο Ατρόμητος έχει οπαδούς. Η ουσία είναι ότι έχει Ολυμπιακούς αεκτζίδες, περισσότερους Ολυμπιακούς, οι οποίοι λένε λόγω, ας πούμε, επειδή είναι στον τόπο τους, στην περιοχή τους λένε εγώ θέλω να κερδίζω ο Ατρόμητος, τον υποστηρίζω και πηγαίνω στο γήπεδο. Ναι. Δεν υπάρχουν οπαδοί του Ατρόμητου, είναι ξεκάθαρο. Η Φενταγίν τι είναι? Κάτσε, έχω γνωρίσει ρε Γιάννη, περίμενε λίγο. Η Φενταγίν τι είναι? Έχω γνωρίσει και έχω μιλήσει με παιδιά. Τώρα, φίλε. Η Φενταγίν είναι ένα σύνδεσμος του Ατρόμητου. Όπως υπάρχουν οι Blue Angels του Απόλλωνα. Αυτή τι είναι? Είναι δηλαδή και Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή ή είναι Φενταγίν? Πώς είναι? Είναι 100, είναι 200. Ναι. Αυτή η λίγη ρε παιδιά, εντάξει, δεν είπαμε εμείς ότι έχει χιλιάδες ο Ατρόμητος. Εντάξει, ναι, 200, 300, 400 άτομα. Αυτή είναι. Παρουσιάστηκε ας πούμε σαν μια ομάδα που, δηλαδή δεν μπορώ καν να τη συγκρίνω με τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος ναι έχει κόσμο, δεν μπορώ να συγκρίνω τον Πανιόνιο με τον Ατρόμητο. Έχουν κόντρα αυτοί οι δύο, Δεν νομίζω ιδιαίτερα. Όχι. Δεν είπαμε αυτό ρε Γιάννη, αλλά... Ναι, δεν νομίζω ιδιαίτερα. Προχθές έγινε... Έχουν, γιατί έχει ρίξει ο Ατρόμητος στον Πανιόνιο. Και ο Πανιόνιος στον Ατρόμητο. Υπήρχε μια περίοδος που ήταν σε γερή κόντρα, ισχύει αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο Πανιόνιος και πολύ με την ΑΕΚ έχουν κόντρα. Και παίζει και ΑΕΚ Πανιόνιος. Εσύ πώς έγινες ρε φίλε, γέννημα, θρέμα, νίκαια, πάω, το έχεις ψάξει αυτό? Είναι καταγωγή από Καβάλα, όλη η οικογενειακή παράδοση. Πες μου έτσι, ντε. Γεννιόμαστε ΠΑΟΚ, γεννάμε δόξα τω Θεώ ΠΑΟΚτζίδες, όλα καλά. Ναι. Καλά, δεν είναι και όλα καλά αυτό. Να σε καλά, καλά. Αλλά ναι, εντάξει, ωραία. Έτσι τώρα με πάμε σε ένα τελευταίο. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλημέρα. Μένιος από Λαγκαδά, ο παδός του ΠΑΟΚ. Μένιος από Λαγκαδά, ΠΑΟΚΑΡΑ. Σωστά το είπες. Είμαι χαρούμενος που το εμπέδωσες. Λοιπόν, εάν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν έγινε και τίποτα, ήταν φυσιολογικό. Αν πάλι κάτι πάει στραβά, ναι. Ούτε αυτό δεν μπορέσατε να πάρετε, ρε. Όσο για το φίλο έναν που ορίεται καλά, είναι αυτό... μια ομάδα γειτονικής. Αυτό εννοείται θα στο πω ρε φίλε. Χωρίς ντέρμπι, χωρίς Απόλλων Πόντου, χωρίς Άρη, χωρίς ντέρμπι. Χωρίς ντέρμπι είσαι. Δεν με παραξενεύεις αγόρι μου. Χωρίς ντέρμπι είσαι. Με την αγγλική έννοια.
Φυσικά. Δεν μπορείς να δεις και εσύ και πολύ περισσότερο αυτοί που σ' ακούνε. Πιο ιδανικές συνθήκες. Άκουσε με λίγο. Πιο ιδανικές συνθήκες. Δεν έχεις. Μου επιτρέπεις να μιλήσω. Πιο ιδανικές. Έχεις ντέρμπι. Μου επιτρέπεις να μιλήσω να πω αυτά που θέλω ή θα κάνω τη συζήτηση σου μαζί. Και εγώ σε ρωτάω. Ντέρμπι έχεις φέτος. Ναι, με τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις γιατί δεν έχω ντέρμπι. Με γιατί έχω καθυλώσει και με το ζόρι με κερδίζουν. Ο κύριος Κώστας είπε προηγουμένως σωστά ότι επιτέλους το πρωτάθλημα έχει αποκτήσει ενδιαφέρον. Εντάξει, τον μάλωσα σε εισαγωγικά τον κύριο Κώστα την άλλη φορά όταν έλεγε για 2-0 και 3-0. Κύριε Κώστα, ξέρεις πολύ καλά, εμείς στην ηλικία μας δεν μπορούμε να μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί κανένας ποδοσφαιριστής καταρχήν σωστός δεν έχει πάει να τον βάλει 4 γκολ. Αυτά τα λένε κάποιοι σαλιάριδες, με συγχωρείτε κιόλα. Δεν νομίζω ότι... Τι δεν λέει ο ποδοσφαιριστής, δεν πάω να βάλω 4 γκολ. Τι συγγνώμη, λοιπόν, κανένας ποδοσφαιριστής δεν λέει ότι πάω να βάλω 4 γκολ. Θα πάμε και θα προσπαθήσουμε, αυτές είναι οι κουβέντες τους. Εν πάση περιπτώσει, θα δώσω χαιρετίσματα στο φίλο που ορίεται, που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και δεν θα πρέπει να μιλάει για την ομάδα μου. Πρέπει να είναι αυτό το άτομο που μου έκανε εμένα το 2009... ρητορία ότι ο Ζαγοράκης είναι επικίνδυνος για την ομάδα μου τη στιγμή που κατέστρεφε ο δικός του τη δικιά του την ομάδα. Να τον χαιρετήσω. Ναι. Αυτό που ορίεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Α, τέλος, διάλειμμα. Πάρα. Λαλακίες, λέει ο Τσαλτίδης. Δεν μας έχει ρίξει ποτέ ο Ατρόμητος. Είναι από τους Πάνθερες, μέσα από τους Πάνθερες. Εμείς τους ρίξαμε και η έχθρα είναι για άλλο λόγο. Συγγνώμη που δεν θυμόμουν ποιος έριξε ποιο. Καλά, αυτό νομίζω εντάξει, τέλος πάντων. Πολύ σημαντική. Χαίρομαι πάντως που τα γατάκια της Νέας Μύρνης έχουν απευθείας σύνδεση με τους φίλους του ΠΑΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ωραίο να χαρακτηρίζεις τώρα. Οπαδούς. Εδώ αυτός είπε ότι λέω λαλακίες. Και χαρακτηρίζω εγώ τα γατάκια. Γατάκια είναι. Είσαι... Οπαδικά είναι γατιά. Ναι, όταν γατιά. Όταν κάποιος λέει λαλακίες, τον λες λαλακίες. Γατιά! Στην ουσία το λες. Και αυτός τώρα δεν γατάκι, είναι γατάκι. Όχι, αυτός είναι τώρα... γατάκι. Γίνεται ασεβής. Άρη Πανιωνίου, τι ξέσπασε. Είναι το σύνδημα. Αυτή η κόντρα είναι επειδή 5 δικοί σας πήγανε και κάνανε το σύνδημα και το λένε αυτοί εδώ πέρα, που τους έριξα μέσα εκεί. 81-87, που όλο το γήπεδο φωνάζει. Σε πλησιάζουν. Καλά, καλά, δηλαδή θα πλησιάσουν. Σε πλησιάζουν, έχει τον νους. Να τον πλησιάσουν. 9 είτε συνεχόμενες. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι. 25 να έχω, αυτή από κάτω θα είναι. Τι λέει, 16 τι λέει. Το γατί. Λοιπόν, παιδιά, τελευταίο τεταρτάκι, διεκδικείτε προσκλήσεις για live bad movies, 3 διπλές για ηλίθιους απόψε στο κλειστό θέατρο Σικεών και για το Σάββατο 7 η ώρα Αφέντης και Δούλος θέατρο Αθήνεων με Δημήτρη Λιγνάδη και Γιώργο Νανούρη. Πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε. Τώρα, λογικά είναι Κλάδης Βικελίδης ή Ρίσιο, θα μας το πει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Νίκο! Στο Ρίσιο είμαστε, καλησπέρα. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε. Καλησπέρα, τον... Νίκο, καλησπέρα. Ποιο να ακούμε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Το Μανώλη του Τζανακάκη σε δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει. Δηλώσει το κριτικό αμυντικό για το μάτι με τι Σέρε. Περιμένουμε να ετοιμαστούν εκεί οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Αγωνιστικό, κάτι να μα πει μέχρι να συνδεθούμε. Αγωνιστικό. Σε λίγο θα γίνει η τελευταία προπόνηση και θα κοιμηθεί η αποστολή που θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τι Σέρε. Μόλι τελειώσει και ο Τζανακάκη με τι δηλώσει του, θα πούμε δύο-τρία πράγματα και για την 11η που αναμένεται να παρατάξει αύριο την Ισάνο. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Ωραία. Ένα σχόλιο για τον αυριανό αγώνα. Εντάξει, σίγουρα αύριο θα είναι πολύ δύσκολο μάτς. Οι Σέρες είναι ιδιαίτερα μαχητικές εντός έδρας. Το γνωρίζουμε. Μετά τον αγώνα με τη Σπάρτη τη Δευτέρα ο προπονητής μας το επισήμανε. Να συγκεντρωθούμε για το Σάββατο όταν είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς. Από τα πιο δύσκολα της φετινής σεζόν. Όλη τη εβδομάδα έχουμε δουλέψει καλά. Και θεωρώ ότι αύριο θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη μας και να κερδίσουμε. Μανώλη, έχει παρατηρηθεί στις προηγούμενες εβδομάδες ότι λέτε ότι βρίσκεται το πρόβλημα και εντοπίζετε, αλλά προσπαθείτε να το λύσετε. Πιστεύεις αυτή την εβδομάδα κάτι άλλαξε? Είστε πιο έτοιμοι να μπείτε στον αγώνα αύριο? Κοιτάξτε, το πρόβλημα θα ήταν αν δεν δημιουργούσαμε φάσεις. Στον αγώνα της Σπάρτη νομίζω ότι το κάναμε καλά αυτό. Προσπαθήσαμε, βγάλαμε πολύ ενέργεια μέσα στο γήπεδο, βγάλαμε προϋποθέσεις για γκολ. Το γκολ απλά νομίζω ότι είναι ένα κακό φεγγάρι. Τα παιδιά έχουν ποιότητα, θα το λύσουν το πρόβλημα και θεωρώ ότι θα έρθει κάποια στιγμή, θα το ξεπεράσουμε. Ο παράγοντας διαιτησίας είναι κάτι που έχετε στο μυαλό σας? Γιατί βλέπουμε σε τελευταία παιχνίδια ο Άρης έρχεται αντιμέτωπος με κακές διαιτησίες. Εμείς από σφαιριστές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε με αυτό. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στην ομάδα αρμόδιοι για αυτό το θέμα.
Εμείς απλά πρέπει να παίζουμε, να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό, να παίζουμε καλά και να κερδίζουμε. Ό,τι και να σφυρίζει ο διαιτής, ό,τι αποφάσει να παίρνει, εμείς θα πρέπει να κερδίσουμε και αυτόν και τους αντιπάλους. Στα τελευταία δύο παιχνίδια σε βλέπουμε να ξεκινάς βασικός. Φαίνεται να αρχίσεις να πατάς καλύτερα στα πόδια σου, ίδιος πώς αισθάνεσαι? Ναι, μετά τον τραυματισμό μου ήθελα να πάρω πάλι τα πάνω μου, να πατάω καλά στα πόδια μου. Νομίζω τώρα είμαι καλά, είμαι έτοιμος ξανά και είμαι χαρούμενος που μπορώ και προσφέρω ξανά στην ομάδα. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Μανώλη Τζανακάκη. Ναι. Ο οποίος ήταν από τους ποδοσφαιριστές που μίλησε στην σημερινή Media Day. Ένας παίχτης που λογικά θα το δούμε και στο αρχικό σχήμα αύριο στις ΣΕΡΕΣ. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Φαίνεται ότι πατάει κιόλας καλά στα τελευταία μάτς ο αμυντικός του Άρη. Λογικά θα τον δούμε στην 11η στο αυριανό μάτς. Μια 11η που όπως φαίνεται στις προπονήσεις τελευταίων δύο ημερών και θα περνάω να δούμε αν θα φανεί και η σημερινή τελευταία, θα είναι ίδια εκτός απρόπτου με αυτή που παρέταξε ο Δημήτρης Πανός κόντρα στη Σπάρτη. Δηλαδή και με τον Αλέξανδρο Αναστόπουλο να παραμένει στο τέρμα παρά την επιστροφή του Καντιμίρη και με τον Άγγελο Χαντή να ξεκινάει βασικός και με τον Μιχάλη Μπαστακό, δηλαδή τους δύο από τους τρεις παίκτες που απέκτησε ο Άρης την χειμερινή μεταγραφική περίοδο, χωρίς να υπάρχει κάποια αλλαγή και στις υπόλοιπες θέσεις. Έχουμε καμιά ενημέρωση εκεί στο Ρήσιο, είχατε για τη συνάντηση του κυρίου Καρυπίδη στην ΚΕΔ, την ΕΠΟ, που είναι αυτή τη στιγμή? Όχι, επειδή ρωτήσαμε πριν ξεκινήσει, γιατί δεν υπάρχει κάτι νεότερο, αλλά μόλις υπάρξει, μας είπαν την πρώτη, θα γίνει και σχετική ενημέρωση. Πάντως πήγε. Ναι. Όχι, αυτό λέω, ότι έγινε συνάντηση, παιδί. Μήπως υπήρχε κάποια αναβολή, οτιδήποτε, αυτό λέω, μήπως υπήρχε κάποια τέτοια ενημέρωση. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση ακόμα. Ωραία. Okay. Αυτά. Έγινε, Νίκο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν. Τι? Γραμμές τώρα έχουμε ανοιχτές. Πώς το κάνεις τώρα? Όποιος θέλει. Όχι, ρε συνέ. Τι, έπαθες κάτι? Έλα, άνοιξε γραμμές. Όχι, όχι. Δεν πειράζει. Μετά. Δεν μπορώ να ζω χωρίς εσένα. Τι είναι αυτό, ρε? Ποιος το στείλε αυτό? Όχι, μήνυμα στο άσχετο. Άλλο το στείλε αυτό. Κάποιος Άγγλος ποδοσφαιριστής. 23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια είναι στη διάθεσή σας. Είναι 12 παρατέταρτο, οπότε θα έχουμε άλλα 10 λεπτάκια και παρά 5 σότο θα κλείσουμε. 3.38, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έλα, πλήρωσε το εσουρού, πραγματικά, και να διαβάσω το μήνυμά σου, το διαβάζω. Όχι, μην πληρώνεις το εσουρού. Έλα, να σε πάμε αυτούς που τους βρίζεις όπως τους βρίζεις, στην αυτόνομη, να πάμε να τους τα πεις. Εμείς δεν θέλουμε να τους βρίσουμε. Δεν είναι μωρέ τώρα μάγκετα. Εντάξει, οκ, ρε φίλε. Άμα θες να τους βρίσεις και τα λοιπά, πάνε εκεί στα σε ενοχλεί η αυτόνομη και ενοχλεί στην αυτόνομη. Και γενικά, ρε παιδιά, να καταλάβω κάτι. Άρα, με εξαίρεση Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, άλλοι οπαδοί δεν υπάρχουν. Κιάρι. Δηλαδή είμαι βλαμμένος εγώ. Κιάρι. Εντάξει, είμαι βλαμμένος που έχω μιλήσει με πόσα παιδιά στο Αγρίνιο, φόλα πανετολική, μου λέει φίλε. Μην ξαναπείτε καμιά άλλη κουβέντα. Δεν είμαστε δηλαδή, πανετολικοί είμαστε. Με οργανωμένη μπουτίκ τα παιδιά, με εκδρομές, με νταλκά, με πόνο, χίλια δυο. Ατρόμητους έχω γνωρίσει. Δεν σου λέω ότι έχει 5.000 οπαδούς. Με τα. Ρε παιδί μου. Τηλέφωνα. Ή οπαδοί του ΠΑΣ. Δεν σχολιάζω για ΠΑΣ. Ή Παναχαϊκοί. Όποιοι βγάζουν πανό κατά των Παοξίδων είναι άλλων ομάδων. Δηλαδή έλεος. Και τελείωσε. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Ομάδα και όνομα. Γιώργος Πάουκ. Γιώργος από το Πάουκ. Πάμε, ρε, Γιώργο. Ναι, μια διευκρίνηση ήθελα να κάνω. Πριν που είπαν κάποιος κύριος που είπε το Σαββίδι Γεωργιανό, είναι λάθος, είναι Τσάλκα. Τι είναι? Είναι Τσάλκα. Τσάλκα? Δεν είναι τι Τσάλκα? Έτσι είναι. Είναι Έλληνας Πόντιος Τσάλκα. Δεν έχει καμία σχέση με Γεωργιανό. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το Τσάλκα. Γι' αυτό πήρα, εγώ, για να σας ενημερώσω, να ξέρετε τι είναι. Είναι Πόντι. Είναι Τσάλκα. Είναι Έλληνες εκεί. Καταλάβατε. Τσάλκα, δηλαδή λέγονται οι Πόντι. Φοβούνται οι Γεωργιανοί. Αυτούς που σας λέω εγώ. Τους Τσάλκα. Η υπηκότητά του ποια είναι, ρε παιδιά, εκτός από την ελληνική Έλληνας που έχει. Πόντιος. Μόνο ελληνική υπηκότητα έχει. Δηλαδή, αν πει κάποιος ότι είναι Τσαλκασιώτης, είναι σωστός. Το ξέρουν εκεί. Εμείς ο Σαββίδης, συγγνώμη, έχει μόνο ελληνική υπηκότητα και ρώσικη δεν έχει. Άλλο αυτό, εσείς μιλάτε τώρα, εγώ για το DNA σας λέω τι είναι. Α, το DNA. Αλλά τι είναι. Η ταυτότητα τη γράφει. Και άμα είσαι εκεί 5, 6, 8 γενιές, είσαι αυτό που είσαι. Δηλαδή ένας Έλληνας στην Αμερική που είναι εκεί 10 γενιές, είναι Αμερικανός. Όχι, είναι Ελληνοαμερικανός.
Ναι, ωραία. Αυτό είναι το νομικό θέμα. Εγώ σας λέω τι είναι όμως. Δεν λέμε, το λέμε όμως ελληνοαμερικανό. Δεν το λέμε, δεν το λέμε σμυρνιοαμερικανό. Κατάλαβες τι λέω. Δεν το λέμε να είναι, ας πούμε, από τη Μακεδονία, μακεδονοαμερικανό. Δεν το λέμε πόντιοαμερικανό. Ελληνοαμερικανό το λέμε. Γι' αυτό σου λέω. Το τσάλκα που λες προφανώς είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέω τώρα εγώ. Σωστά. Όχι, αν κατάλαβα όχι. Καλά, όχι. Για να σας το εξηγήσω. Πρώτη φορά τα ακούω πάντως εγώ το τσάλκα. Εμείς, εσύ Δημήτρη, έχεις ακούσει ποτέ. Ρώσο. Το τσάλκα. Εγώ που το λέω Ρώσο. Το Ρώσο γιατί δεν ξέρουμε. Ναι. Αυτοί όμως εκεί πώς το λένε, εγώ σας λέω. Καλά, άσε πώς το λένε. Καλά, εκεί τώρα εντάξει. Okay. Για αυτούς δεν είναι Γεωργιανός, καταλάβατε. Δεν και στο νότο του Αμερικανού σου λένε rednecks, δεν α πούμε τώρα. Okay, δεν... Ναι, εγώ σας λέω τι είναι. Ναι, το θέμα είναι ότι πάντα όμως ξεκινάς από πάνω και πας μετά στις υποκατηγορίες. Δηλαδή να πω κάτι ρε εσύ, Γιώργο. Αυτό που λες εσύ μάλλον είναι μια υποκατηγορία. Ναι. Γιώργο, αν δω στον δρόμο τον Ιβάν και του πω γεια σου ρε Λεβέντη Τσάλκα. Ναι. Θα χαρεί, θα μου χαμογελάσει. Θα χαρεί. Αυτό το ξέρει ρε φίλε. Δεν θα με χτυπήσει. Με τίποτα. Αυτό όχι. Οι άλλοι που είναι δίπλα. Εγώ απλά κάνω αυτή τη διευκρίνηση για να ξέρετε. Αν δεν χτυπήσει, η ευθύνη δική σου. Εμείς δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Έγινε Γιώργο. Το τσάλκα. Καλημερίζουμε. Το ακούω πρώτη φορά πάντως. Δεν το έχω ξανακούσει. Εντάξει, οκ. Ναι, καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημερίζουμε τους τσάλκες που μας ακούνε. Καλημέρα. Εγώ είμαι ο Ανδρέας από την Ανάληψη. Ανδρέας, ο παδός του ΠΑΟΚ από την Ανάληψη. Εσύ ξέρεις τι σημαίνει το τσάλκα. Το τσάλκα, παιδιά, το άνοιξα στο Wikipedia για να το δω. Θα τους το πω έτσι όπως είναι. Είναι μια περιφέρεια της Γεωργίας όταν προφανώς ήταν ενσωματωμένη στην τέτοιο. Αυτό λέω, είπα και εγώ. Ο Σταβίδης γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου στο χωριό Σάντα, Σάντα. Περιφέρεια Τσάλκας της πρώην Σοβιετικής Δημοκρατίας της Γεωργίας, γιος οικογένειας εργατών ελληνικής καταγωγής από τον Πόντο. Άρα έχει ελληνική και από την Γεωργία. Ναι, έχει ελληνισμό στη Γεωργία, γιατί και εγώ νόμιζα ότι είναι τέτοιο. Μέχρι εκεί έφτανε τέτοιο και μάλιστα τους λέγανε και παστρικούς. Έχω φίλο δικηγόρο. Σε λατρεύει ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος και πολλοί άλλοι. Σε λατρεύει ο Παναγιώτης, ναι. Και πολλοί άλλοι. Είσαι ο ΠΑΟΚ που όλοι αγαπήσαμε. Ο φίλος του Κάμελ δεν είναι ο Παναγιώτης. Δεν νομίζω. Καπνίζει αυτός με Μάλμπορο χρόνια. Τι. Σίγουρα δεν ήταν φίλος του Μάριου. Α, συγγνώμη. Sorry. Δεν το γνωρίζω αυτό. Sorry. Αυτό ο Παναγιώτης ανακούει. Ο Σκαλάκης ήταν ο Κάμελ του ΠΑΟ, από την Καβάλα. Ήταν η αδερφή του τέτοιο. Ήτανε. Στο μεταξύ αδερφή του τι ήτανε. Τι ήτανε. Άρης φανατική, κυρίως λόγος μπάσκετ. Έτσι. Ναι. Εντάξει, τώρα χθες για το μάτς με τον ΠΑΟ. Καλά, Άρης για το ποδόσφαιρο για να γίνεις, Αντρέα, πρέπει να είσαι λίγο... Γιατί η Μάρια. Εντάξει, μετά το 80 δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα, Μάρια. Θεσσαλονίκη στο μπάσκετ ήταν που λέγαμε τέτοιο. Δεν έχει νόημα να είσαι Άρης μετά το 80, έχει νόημα να είσαι Ηρακλής. Ναι, μη μαλώνετε. 10 χρόνια έπαιξα μπαλάρα. Να εσύ πάρ' τα διπλά. Έλα, αυτές οι διαφωνίες. Έλα, εντάξει. Εμένα ο θείος μου έπαιξε στον Ηρακλή. Είναι δηλαδή εντάξει. Ποιος είναι ο θείος σου, αν επιτρέπετε, Αντρέα? Γιώργος, ο Στέλιος Οικονόμου από τη Χαλάστρα. Έπαιξε τη Σπάιτ. 71-72. Α, στα αρχές 70's. Αρχές 70's, ναι. Sorry. Βρήκα τον Πετρακόπουλο που έχω πάρει. Σπάιτ, ήμουνα πιτσιρικάς κάτω στην υποδοχή. Βασιλής Όλγας. Πολύ μεγάλος προπονητής. Προπονηταράς. Και σε Ολυμπιακό. Βούλιαξε η Όλγας. Ήταν στην Παναχαϊκή ο προπονητής που μας κίδεψε και μας στέρισε τον τίτλο. Μπράβο. Και μόνο εκείνη η χαρά που μας έδωσε να είναι καλά ο άνθρωπος. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? 43. Μάλιστα. Ωραία. Αντρέα, είσαι μόνο 43, για παραπάνω σε κάναμε, ρε. Όχι, 43, όπως με τον Κώστα στο Sports Bar. Ο Τακινάρδη για σένα μας είπε προχθές ότι μεγαλώσατε μαζί. Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια, Αντρέα. Όλα αυτά που είπε ο Χρύσανθος για τα Γιάννενα θα τα βρει μπροστά του αύριο στις Σέρες. Τι εννοεί? Κάτι θα πάθει ο Άρης στις Σέρες? Δεν ξέρω, δεν το... Σε όλη την επαρχία συναντώ οπαδούς του ΠΑΟΚ που αντί να βλέπουν την ομάδα τους πάνε να βρίσουν τον Άρη, γιατί είναι ο μοναδικός τους αντίπαλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κυνηγάει την δεδομένη χρονική στιγμή τον στόχο που κυνηγάει εδώ και 100 χρόνια, δηλαδή να ισοφαρίσει τον Άρη στα πρωταθλήματα. Oh, Παναγία μου. Ναι, ο Παναγιώτης λέει ότι ο Κάμελ έμενε χρόνια του, πέθανε πρωτοχρονιά το παλικάρι και έμενε παραδίπλα του, αν εννοεί αυτό. Καλημέρα, ναι. Στον επόμενο φίλο, γεια σας. Θεός χωρίς το παιδί, ναι.
Καλημέρα σας. Καλημέρα, ναι, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει, αν θέλεις. Ανδρέας Πάοκ. Ανδρέας, οπαδός του Πάοκ, από Θεσσαλονίκη, έτσι. Καλός Πάοκ. Από Θεσσαλονίκη. Γιατί έχουμε πει ξέρω κάτι νίκη, κάτι Αθήνα, λιποθυμίσουμε. Ναι, πάμε, Ανδρέα. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα πολύ θετικό σημάδι για την ομάδα μας. Με εμένα και τον Χρήστο δεν το μοιραστείς. Ορίστε. Όχι, λέω τι, με εμένα και τον Χρήστο δεν το μοιραστείς το σημάδι. Να το μοιραστώ, ακούγομαι τώρα σε όλη την πόλη να πούμε. Έτσι. Να εννοείσαι, καλά έτσι. Φυσικά ναι, νόμιζα σαν χαρά με εμένα για τον Πάοκ. Δεν είσαι ο μεσάζοντας. Εγώ μιλάω τώρα σε όλη την πόλη. Έτσι. Όπου ακούγεται το ράδιο και στο διαδικτυακό. Και σε όλο τον πλανήτη. Εννοείται, Ανδρέα, μαζί σου παλικάρι μου. Λοιπόν. Ναι. Πολύ πασοκικό ακούστηκε αυτό. Ανδρέα, μαζί σου. Τι να κάνω. Μεγάλωσα. Προδόθηκες. Μεγάλωσα, Ανδρέα. Λοιπόν. Και εσύ μια χαρά πρωτάλληλα το 83 πήρε, γιατί το πάρω εγώ. Πήγα λοιπόν να πάρω τα παιδιά από το σχολείο και βλέπω κάτι πιτσιρικάς με μια μπάλα. Έτσι μου θύμισε τα δικά μου παιδικά χρόνια, ας πούμε, και στην αυλή του σχολείου. Να φωνάζει ο ένας τον άλλον. Έλα ρε, δώσε τον Μπέλκα. Δώσε πάσα στον Μπέλκα. Έλα ρε, μάτος. Προσέγγισε. Ναι. Τι να πει, δώσε το ρόβα. Το παιδί που είπε εδώ στον Μπέλκα είναι τραγικό. Το μάτος κάτι θέλει. Το άλλο το παιδί πρέπει χρήζει άμεσης ανάγκης παιδοψυχιάτρου. Λοιπόν, πέραν από αυτό, αυτό σημαίνει ότι η νέα γενιά, έτσι, οι μικροί πιτσιρικάδες, ας πούμε, στα σχολεία, μεγαλώνουν με μια ομάδα στο στόμα τους. Εγώ άκουσα ένα δημοτικό που φώναζε «Δώσε στον Μπαρκάν, δώσε στον Μπαρκάν» και ήταν ένα παιδάκι. Πού το άκουσα αυτό? Σε μια γωνία μόνο τους, βρίσκες δίπλα καθόταν. Πού, εκεί στο γκέτο εκεί? Στη Δελφόν, κάτω από Χαριλάου. Ποια Δελφόν, αυτό το πολύ πολύ να το άκουσα σε κάνα γκέτο τέτοιο να πούμε, εκεί που έχουν τώρα... Μισό λεπτό λίγο, Ανδρέα. Ειρήνη, η κυρία Αποστολίδου, για ποιο θέατρο θέλετε, αγαπητή Ειρήνη? Διευκρινίστε δύο θέατρα. Αυτό που μιστά για τα σχολεία, τι σε ξάφνιασε? Όχι, δεν με ξάφνιασε. Σου είπα, είδα ένα πολύ ωραίο θετικό σημάδι, το ότι τα παιδάκια μεγαλώνουν με τον ΠΑΟΚ στο σώμα τους, καταλάβες. Και έχουν πρότυπα παίκτες του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Είπες Πέλκα, Μάτος και τα λοιπά. Το διαιτητή και τον επόπτη που σε ευνοεί, ποιο παιδάκι τον έκανε? Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος τα λέει αυτά? Εγώ σε έχω για σοβαρό άνθρωπο τώρα. Και εγώ για σοβαρό σε έχω. Όταν μου λες ότι όλα είναι μόνο και δεν υπήρχε και το γκέτο, όταν λες τη λέξη γκέτο για τον Άρη, πώς θες να σε αντιμετωπίσω εγώ σοβαρά? Μη ρίχνεις το επίπεδο τώρα. Εγώ το ρίξα το επίπεδο. Εντάξει. Εδώ μιλάμε τώρα. Άμα σου πω και το σχολείο, θα πάρεις πλάκα. Τι πλάκα σου πάρεις? Δύο βήματα από το Χαριλάου. Σχολείο, δύο βήματα από το Χαριλάου. Δύο βήματα από το Χαριλάου πού? Στην Πηλαία. Στην Πηλαία. Εγώ ξέρεις που πήγα σχολείο? Πού πήγες? Κλεάνθους. Ναι, και. Τα ίδια παραμύθια λέγατε και τότε και ήμασταν 50-50. Πάοκ. Η μισή Άρης, η μισή Πάοκ. Να σου πω, συγγνώμη λίγο. Καταρχήν ζητώ συγγνώμη από τους συνεπαδούς μου και τους ακροατές του ραδιοφώνου. Δεν θέλω να μπω σε μια ατέρμονη συζήτηση με ιδεολειπτικές αιμονές φιλάθλων και οπαδών, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, γι' αυτό και δεν πάει η ομάδα μπροστά. Αντιμετωπίστε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ποια είναι? Σας παρακαλώ πολύ. Ποια είναι η πραγματικότητα? Αντιμετωπίστε την πραγματικότητα. Ναι. Έτσι, η πραγματικότητα είναι αυτή που μοιράστηκα λίγο πριν. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή, τα παιδιά, τα μικρά παιδιά της πόλης, η νέα γενιά οπαδών, έτσι, σφυριλατείται μέσα από αυτή την ομάδα, από τις επιτυχίες αυτής της ομάδας που ανατρέπει ένα ολόκληρο κατεστημένο 20 ετών. Ποιες επιτυχίες, φίλε? Ένα κύπελο πέρσι πήρες τώρα. Κάτσε, ποια ήταν η επιτυχία? Να δούμε, περίμενε. Το κύπελο ήταν η αρχή της μεγάλης αντεπίθεσης. Ωραία, θα δούμε τη συνέχεια. Ρε, Ανδρέα, τα λες ωραία, σε παραδέχομαι και πολύ ωραίο λόγο, έτσι φανταστικό. Να είσαι καλά, φίλε, καλή συνέχεια. Να σε ακούμε πιο συχνά, Ανδρέα, πολύ ωραίο. Στο σχολείο του Τσαλτίδη, ποιοι παρίσταναν τον Δουβί και τον Ρίκα? Λοιπόν, μηνύματα 338. Τι λέει, 16ος ατρόμητος, 904 εισιτήρια μέσος όρος Φαλακρέ, σε μια χρονιά που κάνανε πρωταθλητισμό. Πιο λίγη... Μην τα διαβάσεις, το είπαμε προηγουμένως εσύ το μήνυμα αυτό. Α, το είπες, sorry. Χιλιοευριστικό, ηρωνικό για τον Ηρακλή. Αλήθεια λέει. Για την αυτόνομη καταστοιχία, αυτά που λέει ούτε καν με νοιάζει. Όχι, το είδα. Για το πρώτο κομμάτι είναι αλήθεια. Για το πρώτο κομμάτι είναι πολύ παράξενο. Ναι, εντάξει, όντως. Τόσα λίγα εισιτήρια όντως. Είναι τόσο κάτω. Ναι. Πολύ απλά, γιατί έχει αλλοιωθεί ο κοινωνικός ιστός των οπαδών σε περιοχές. Παλιά στην Καλαμαριά έβλεπες μόνο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τα πρόλαβα, τέλη του 70, οι 7 στους 10 ήταν Απόλλων Καλαμαριάς. Τώρα τι να κάνουμε. Μετά έρχεται η νοικοδόμηση. Ναι. Αυτό το διάβασες?
Όσο ζεις θα μαθαίνεις, Ασλαμάκο. Όταν σου λέω είναι γάβρι, ο 164. Ναι, εντάξει ρε εσύ. Βγήκε τώρα ο Γιάννης από την Νίκαια. Και όλη του Ατρομήτου εκεί απέναντι είναι γάβρι. Και στα επίσημα και απέναντι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, όλοι πώς είναι Ολυμπιακοί. Πώς είναι όλοι, ρε. Πώς είναι. Αυτοί, πώς, δηλαδή, χθες, στα επίσημα και απέναντι όλοι μαζί, πώς σου είχε το γήπεδο. Είχε, και τον κούγια μέσα. Είχε 3.000 κόσμο. Είχε. Βγάλ τον Σκίμπε, βγάλ τον Τζάνα, βγάλ τον Κούγια, βγάλ τον Ουάρντα, βγάλ τον Χατζησαΐα, βγάλ όσο ήταν εκεί πέρα κτλ. Ρε παιδί μου, είχε 2.000 οπαδούς. Δεν ήταν οι 1.800 ατρόμητοι. Είχε παοξίδες. Σε μια γωνία πάλι, κάνει και χειρονομίες. Αυτό είναι κανονικό νόμιμα, μπήκαν αυτοί. Ή πήγαν σε όχι, κατάληψη κανένα. Κατάληψη, ωραία. Είναι που απαγορεύεται. Αφέντης και δούλος, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα και κουράγιο στους αντιπαοξίδες. Τα πρώτα 10 χρόνια είναι δύσκολα, μετά θα συνηθίσετε να είσαι καλά. Τι γίνεται τώρα εδώ, τι γίνεται. Εδώ πέρα τώρα μπήκανε. Θα βάλω νικητές. Sorry, Δημήτρη. Ωραία. Παραπέντε πήγε η ώρα. Δεν μας είπε ο Χρήστος και πάλι προγνωστικά για τη δεύτερη κατηγορία. Και αν το διπλό του Άρη για παράδειγμα συμφέρει ή το over συμφέρει στο Πανσεραϊκό Άρης. Ο Φιβέρια και Καρδίτσα Παναχαϊκή. Απόλλων Πόντου Καραϊσκάκης. Πού να κερδίσω Απόλλων. Κάτσε, ο Άρης είναι αύριο, έτσι. Ναι, αύριο στις 3. Ωραίο, αύριο, Άρη 3, ε. Μάλλον. Προφανώς, φαντάζομαι. Ναι. Τη Δευτέρα τι έχει. Απόλλων Λάρισας Κισαμικός. Η τηλεόραση. Αυτό δείχνει. Μάλλον. Και γιατί είναι 2 η ώρα και όλα τα άλλα 3. Δεν ξέρω. Ναι. Από το καυτό Αλκαζάρ, έτσι. Αυτή είναι τραγική. Αυτή μέσα ώρα μαζεύουν οι άνθρωποι 28 άτομα, ο Απόλλων Λάρισας. Παρ' όλα αυτά. Κάνε είδηση με το Σκοτσέζο, θα έρθει, θα το φέρει ο Απόλλων Σμύρνης, να δω, που μας έδωσε ο άλλος. Ο Ηρακλειδέας. Τι? Πήρε ένα μπράβο, Στόουξ, κάπου το είδανε, μπράβο. Στόουξ από Χιμπέρνιαν. Άιντε Απολλωνάρα. Δεκτό το αίτημα της ΑΕΚ, συνάντηση με Περέιρα τη Δευτέρα. Η ΠΑΕ ΑΕΚ συνάντηση στην ΚΕΔ. Για τη διαιτησία. Ναι. Κάπου το είδα στο λοιπόν. Κλείνουμε με ένα πόρ χορηγούς. Το δέντρο στο μπαρ. Βασιλέος Γεωργίου 25. Τηλεφωνικά 23-18-11-8-8-5. Τα πάντα από μεσημέρι και με ποικιλία από snacks, λικά κτλ. Σήμερα Παρασκευή live. Τι είναι εδώ ρε φίλε. Πού? Sold out. Η sold out. Λάθος είναι γραμμένο εδώ πέρα. Ναι. Sold out. Όχι, έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι. Sold out. Παίζει με το soul, με το ψυχή. Προφανώς τώρα. Δεν είναι sold out. Ναι, είναι sold out. Με ξένο funk και soul. Και Σάββατο έχει live και όλες τις ημέρες κάτι διαφορετικό στο δέντρο, στο μπαρ. Δεύτερη ώρα με Ότο Καλογεράς. Ναι. Είσαι λίγο νωρίτερα πρέπει. Γιατί κλείνουμε, εντάξει, θα κλείνουμε τώρα. Κλείνουμε. Με ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, τα πάντα Ότο Καλογεράς και injection service. Για ρύθμιση έλεγχου και επισκευή βενζινοκινητήρα, πες Μάρια, ποιοι κερδίζουν. Βρισκόμαστε καρδιά της αποκριάς, άρα η βιοτεχνία Σάντρα με ιστορία 30 ετών είναι κοντά μας για πωλήσεις και ενοικιάσεις. Θα σου δείξω εγώ τώρα. Έχει βοηθό. Νοσοκόμα θέλεις. Βοηθό. Δύο διαφορετικές νοσοκόμες έχει. Καραγκιόζεδες όμως. Προτείνουμε. Όχι, βάλε, και με στον υπάρχο τους βάλεις. Βάλε καραγκιόζεδες. Αυτό μαζί είναι όλοι. Με... και στα σχολεία όλοι αυτό είναι. Οπότε εντάξει, βάλτε. Φίλε, σήμερα δέχτηκες λίγο επίθεση από δύο τρεις. Φύγαμε τώρα ότι όλοι είναι πάντα, πήγαν και τα σχολεία. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι είναι τα παιδιά μας, ΠΑΟΚ είναι. Δεν ξέρουμε τι είναι. Όσα σχολεία έρθαν εδώ, κάναμε τον γκάλωπ. Όσα σχολεία. Γι' αυτό θα κάνω 18 παιδιά, όχι 4 που έχω. 18 να είναι όλα αριανάκια. Καημένος τα κορίτσια. Μην προκαλείς τη μοίρα σου. Καημένος ρε σύντομα. Κάνει προσπάθεια ο Χρήσανθος. Ο Θεός λέω ρε, είναι άδικος. Έλα, κλείνουμε. Πραγματικά είναι άδικος. Ξεκινάμε σε λίγο με πάω 24. Λοιπόν, βιοτεχνία Σάντρα, γωνία Ίωνος Δραγούμη 41 με Εγνατία. Τα παιδάκια όλου του κόσμου να είναι γερά. Να είναι γερά. Να είναι γερά. Και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή θα γίνουν όλοι άριστοι. Ναι, να μην βρίζει όμως σε κάνει ντου και τα λοιπά και θα σε κάνει. Βαράει το παιδάκι. Αν είναι πάω, αυτό λέμε. Να είναι το παιδί να είναι πολιτισμένο, ήρεμο αυτό. Να μην είναι. Καλύτερα πάμε. Λοιπόν, αυτά. Καλημερίζουμε για τα στήματα. Μαγέρικο, υγιεινή, μέσο για κέτροφη. Λάμπρου Πορφύρα 5 και φαντήσω 55. Από Σωτήρη Δασκαλάκη, από Χρήστο και όσοι μαζί μα τελευταίο δεκάλεπτο. Και από εμά να έχετε ένα. Α, μάλλον του νικητέ, ναι. Ένα Bloody Rocking Weekend με νικητέ. Bad movies. Κώστας Αβραμίδης και Έλενα Χαρμπή. Κώστας Αβραμίδης και Έλενα Χαρμπή. Πόρτες ανοίγουν στις 6, 6.30 βγαίνουν τα δικά μας παιδιά, η Sediment Bruce, με το χαρακτηριστικό ηλεκτρικό βιολί, η μπάντα του Μιχαήλ Άγγελου, που τον ακούτε εδώ πέρα τα Σαββατοκύριακα.
Η Λύθη στο κλειστό Δημοτικό Θέατρο Σικαιών απόψε πρεμιέρα από το ΚΒΕ. Γιώργος Κάντας, Δέσποινα Μουρτζίδου και Χαρίλαος Παπαδόπουλος. Χαρίλαος Παπαδόπουλος, Δέσποινα Μουρτζίδου και Γιώργος Κάντας. Και στο Αφέντης και Δούλος, 22 συμμετοχές, 17 γυναίκες, 5 άντριδοι, νικητές είναι οι Νικόλαος Λαμπρούδης, Παναγιώτα Τακούδα και Μαριάννα Καλογύρου. Επαναλαμβάνω αντιστρόφως, Μαριάννα Καλογύρου, Παναγιώτα Τακούδα και Νικόλαος Λαμπρούδης. Άιντε και οι πανρόκινα αδέρφια.